Έλα, έλα. Τις εποχές σου βάζω, κομμάτια βάζω, τραγουδάκια. Πόσο σου, 10 χρονών, τα άκουγες αυτό? Αυτό το... πρέπει να ήμουν 12 ή 13. 12-13, δηλαδή το 81. Και έτσι νομίζω, το 80-81 πρέπει να είναι αυτό. Παραπάνω λίγο δεν είναι, φίλε. Eye of the Tiger. Ναι. Κάτσε, θα γκουγκλάρω. Το Rocky, το 2 είναι αυτό ή το 3? Ναι, αυτά δεν τα θυμάμαι. Δεν τα θυμάσαι. Δεν τα σκαλοπαίνω, θα σου πω. Ναι. I... Πάντως είναι της εποχής σου αυτά. Και της εποχής μου λίγο. Σου, είναι κοντά είμαι λίγο, κοντά. Τώρα θα σου πω, δώσαμε 10 δευτερόλεπτα. Αν κρίνουμε ότι περνάς μερικά χρονάκια, λίγα. Ναι. 82, κοντά, καλά είπα. Καλά, ναι, εγώ 80, τι είπα. 81 είπα, εγώ 82 είναι. Εγώ τι είπα, 83 είπα. Ναι. Ναι. Survivor. Ναι. Survivor, δεν είναι αυτό Survivor. Survivor. Αυτό είναι το Eye of the Tiger. Survivor είναι το συγκρότημα, ρε. Ε? Το συγκρότημα. Α, το συγκρότημα. Α, το συγκρότημα το λέει αυτό το Eye of the Tiger. Ξένα, δεν το ξέρω, ρε φίλε. Survivor. Ναι, εντάξει, okay. Και το άλλο που σ' αρέσει το τραγούδι. Ναι, ναι, ναι. Έχει όλο το LP είναι επιτυχίες αυτό. Έγιναν επιτυχίες από. Μπεν Χαρτ, πώς λέγεται. Μπεν Χαρτ. Και άλλα έχει. Είναι, εντάξει, γίνανε, είναι και ωραία τραγούδια, γίνανε και γνωστά και από τα Ρόκι μέσα, έτσι. Από ποια? Ρόκι, Ρόκι. Πόσα έγιναν? Ρόκι, πόσα γίνανε? 5 γυρίστηκαν. Ρόκι? Ναι. Μπορεί να είναι και 30, ξέρω. Όχι, 5 θυμάμαι σίγουρα. Κάτσε, για να, πάλι το λισάρι, περίμενε. Αυτό λες. Γι' αυτό Survivor είναι. Ωραία, φίλε. Περίμενε. Ρόκι Μπαλμπόα. Ρόκι. Σειρά ταινιών. Λέει, πώς αυτό είναι μετά από το Eye of the Tiger, σίγουρα. Το θυμάμαι. Ρόκι 1, Ρόκι 2, Ρόκι 3, Ρόκι 4, Ρόκι 5. Ρόκι 5 και υπάρχει Ρόκι Μπαλμπόα το 2006. Αυτό πρέπει να είναι το 4. Αυτό τώρα το Μπεν Χαρτ. Πρέπει να είναι το 4. Το 3 ή το 4. Με το Λιβάν Ντράγκο. Ναι, με το Ρώσο. Και την ξανθιά, πώς τη λέγατε. Μπριγκίτε Νίλσεν. Πω από τι πέδαρος. Στα νιάτα της ήταν. Πέδαρος. Ε, σοβάτησες. Το τι με θύμισε. Που λέει, σου ρωτάει ο Ραπτόπουλος. Α, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Τόσο ντροπή δεν έχετε. Βρεσιχάματα και οι δύο. Δεν ντρέπεστε. Ο άλλος πρωτοπόρος από τα 10. Ο άλλος, ναι, στα 10 λέει. Το 10 το κουδούνιζα. Και τι είχα, κάμερα είχαμε για να δούμε πότε τον κουδούνισες. Λέει 12. Εσύ. Εγώ 10. Ο άλλος. Πρώτος είναι. Πρώτος. Πιονίρ. Πρωτοπόρος. Και ρωτάει και εμένα. Στα 10 είχα ρωτήσει ζωή. Εσύ μου λέει, εσύ. Λόγω δεν λέω, ρε φίλε, γιατί να πω. Τι είναι αυτό, ερώτηση να πω. Ήταν η μέρα που σε είχε πατήσει το ποδάρι. Ναι. Τι περάσαμε, κύριε φίλε, για τηλεόραση. Το νύχι μου, άκουσε, εκείνη την μέρα το νύχι μου κρεμόταν πραγματικά από συγκυρολεξία από ένα κλωστή. Από μια κλωστή. Το νύχι. Είχα τρακάρει, μου είχε ανοίξει ένα ηρακλειδέα την πόρτα. Μετά από φανάρι, με το μηχανάκι, ξέρεις, φανάρι, έρχεται στην καζιά να φύγεις, ρε παιδί. Και ο άλλος ανοίγει την πόρτα του από το αμάξι. Έγινονται αυτά. Και τι φορούσε, πέδιλο? Καλοκαίρι ήταν, δεν θυμάμαι τι φορούσε, ρε παιδί μου. Και έφυγε τον ήχι όλο και κρατιόταν από μία κλωστή. Και σε πάτησε ο μπούφος. Και με πάτησε και του λέω, και του λέω, όταν ξεκινάει, λέω, πρόσεξε, γιατί ήμουν με ένα παππού και παντόφλα. Και παντόφλα. Γι' αυτό σε πάτησε. Και λέω, πρόσεχε, γιατί έχω τέτοιο και του το δείχνω κρεμότα. Και να το κάνεις, θα. Γι' αυτό σε πάτησε. Και ο άλλος τι μου λέει, ρε παιδιά, ο άλλος δίπλα μου. Με κλώτσε, με πάτησε, δεν θυμάμαι τι με έκανε. Μου ήρθε να τσιρίξω να με ακούσουν μέχρι την Αργεντινή. Το έχει στο YouTube αυτό? Το όχι. Ποιο θυμάσαι πως είναι? Δεν θυμάμαι πόσο το τέτοιο φορές. Δεν θυμάμαι, άμα μας βοηθήσει κάποιος φίλος που ακούει ή ο Ανδρέας. Και τι μου λέει ο άλλος? Ανδρέα, δες το ρε πως είναι στο YouTube και, αυτό. Και ποιο και τι μου λέει ο Μπουγάτσας που έχει κάνει καμιά 68.000 εκρήξεις, τι μου λέει? Στο Ζάχο είμαστε. Εγώ θέλω να τσιρίξω να κάνω και λέει Ζάχο, λέει, είμαστε στην τηλεόραση. Σοβαρά του λες? Πού μέσα στο καφενείο είμαστε. Πού θέλω να τσιρίξω, θέλω να φωνάξω. Και όλος μου λέει Ζάχο, λέει, Ήρμα, λέει, στην τηλεόραση είμαστε. Τι λες, δεν Μπουγάτσα? Σοβαρά μιλάς? Στην τηλεόραση, ο CNN ήμασταν. Τέλος πάντων, ήταν η μέρα που σώθηκε ο Ηρακλής, ρε παιδί μου. Που είχα και τα νεύρα μου, να σου πω την αλήθεια. Και είχα αυτό το ατύχημα και ήμουνα εντάξει, ήρθα για να έρθω, ας πούμε, δεν θα έρχομαι κανονικά. Τι είχα για τον Μπουγάτσα, μου λέει τα τρελά του, τέλος πάντων. Το βρήκες? Όχι. Αντρέα, βοήθα, εσύ είσαι καλός στα βιντεάκια ή κάποιος φίλος? Πάτησα. Όχι, όχι. Αυτό που σπατάει Ζάχου. Όχι, 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 όχι. Με έβγαλε τέλος εποχής στον Ντρούλινγκ αποχωρεί. Όχι, τη όχι, μέρα όχι. Που, ναι. Όχι, όχι, ναι. Όχι. Καμία... Θυμάσαι γιατί είχαμε αρπαχτεί εκείνη τη μέρα? Είχε κερδίσει ο Πάκου τον Παναθηναϊκό. Α, για τον μπάσκετ, ναι. Με 7 παίκτες. Δίκιο είχα. Παίκτες. Δίκιο είχα. Τι δίκιο είχες, ρε φίλε? Δίκιο είχα. Δίκιο είχες. 100%. Εσύ να με τρελάνεις τώρα, έχεις δίκιο. Ούτε με αφήσατε να μιλήσω και εσύ και ο Σαχλαμάς. Εγώ δεν μίλησα καθόλου, ρε. Εκείνη τη μέρα δεν μίλησα καθόλου εγώ.
Λοιπόν. Εκείνη τη μέρα καθόλου δεν μίλησα. Τέλος πάντων, βρες, όχι, βρες αυτό με τον ήχη, είναι ωραίο. Να μας πει ο Αντρέας. Αντρέα, βοήθα. Για τον Πάοκ στο μπάσκετ. Ναι, μόλις μίλησε. Για μένα λέει, για μένα. Αφού είναι μάκες τώρα. Εντάξει, μου τη δίνει. Όταν μιλάω, τελείωσε. Εκτός αν γουστάρετε να κοροϊδεύετε. Δεν μίλησε όλα τα χρόνια για μπάσκετ και μιλάω. Εντάξει, ναι, ρε μεγάλε, θα μιλήσω για μπάσκετ. Γιατί οι άνθρωποι απλήρωτοι με 8 παίχτες 40 εκατομμύρια ευρώ μπάσκετ του ξεφτέλησαν. Του δώσανε μια χαστούκα και του έδωσαν. Δεν μιλάω για. Επειδή βρε μπούφο, ακριβώς δεν μιλάω για μπάσκετ. Αυτό είναι σημαντικό. Εγώ σε λέω γιατί είσαι μπίστος. Γιατί σου δείχνω τη μέρα. Πας τη νύχτα. Είσαι βλαμμένος. Εντάξει, να είμαι μπούφος, είσαι βλαμμένος. Είσαι βλαμμένος και μεγάλος βλαμμένος. Γιατί τρία χρόνια εδώ μας έλεγες να μιλάω για άνθρωπο που έχεις με τα χέρια. Και τώρα μας λες για μπάσκετ. Επειδή καταλαβαίνω. Δεν έχεις πάει, δεν ξέρεις τι κόμμα έχει βάλει από μπάσκετ. Καταλαβαίνω που είσαι μπούφος και βλαμμένος. Καταλαβαίνω το κόμπλεξ σου. Και τη σύγχυσή σου. Εγώ είμαι σύγχυση. Σε δικαιολογώ και τα εγώ. Μας λες και μπούφο. Να είσαι. Να έχει μπούφε. Θα σταματήσετε τις εκφράσεις σας. Τις οπαδικές γιατί. Όχι άμα βρες. Πάρε τώρα εσύ που μιλάς, πάρε 16 πόντους στην κεφάλα σου. Έτσι, πάρε κι άλλα για να με δεις. Τι λες, έτσι. Δύο χρόνια ξανά. Κάτε ξανά στη Βενετική. Σε μια λοιπόν, είπες για να διακόπτουμε, έτσι. Είπες συντονίζεις την εκπομπή. Σου έλεγα τη συντονίζεις, αλλά δεν μπορώ να το πω. Εντάξει. Επειδή ήθελα να πω κάτι. Κάνε λίγο, κάνε μια παύση. Δεν μπορώ να συντονίσω. Είμαι άνθρωπος, είμαι ηλιοδαμαστής. Καταλαβαίνω τη σύγχυση. Το καταλαβαίνω γιατί δύο χρόνια σου είναι αυτό. Καταλαβαίνω. 15 και 20 ήσουν εσύ. Όχι, δεν κάνουμε εκπομπή 15 χρόνια. Μιλάμε δύο ώρα κοντάγκου τώρα. Δεν μιλάμε με δύο ώρα κοντάγκου. Έπρεπε εδώ. Μιλεί με έναν ομιλητή τον οποίο διακόπτει ο κύριο Σιμώνα. Δεν διακόψα καθόλου. Γιατί δεν αντέχει το πράγμα. Δεν διακόψα καθόλου. Γέλασα. Γιατί εσύ εδώ πέρα. Εσύ εδώ πέρα δεν τον αντέχει. Εσύ εδώ πέρα με τα φιλαράκια σου. Εσύ και γελούσε όταν μιλούσα. Δεν μιλά. Τώρα και μα έβρισε κιόλα. Και γλύφε εσύ τώρα. Κάτσε από κάτω και γλύφε εσύ τώρα. Μα έβρισε και δείχνει το επίπεδο σου. Εκτό από ένα αλφαβητό, έχει και επίπεδο χαμηλό. Κατάλαβε. Έχει εμφύλιο στην ομάδα του. Άκου να δει τον εμφύλιο, εγώ δεν έχω. Έχει εμφύλιο στην ομάδα του. Εγώ δεν έχω εμφύλιο, άκου να δει εδώ. Τον τραβάτε. Τον τραβάτε. Εγώ δεν είμαι συγχυσμένο. Και εσύ το κατανοεί. Μα δεν βλέπει ότι είναι καλά. Πρέπει να είσαι πιο ήρεμο. Γιατί ένα άλλο έμφυλο. Εδώ έπρεπε. Δεν έπρεπε να πάρει. Μόνο στα μηνύματα. Δεν έκανε για αυτά. Δεν έκανε για αυτά. Δεν έκανε για ναι, δεν μας είπε ποτέ τίποτα. Περίμενε. Μην μπαίνεις στο πλάνο. Άσου να ξεσπάσεις. Άσου να ξεσπάσεις. Και δεν λες τίποτα. Ούτε του λες. Κύριε Σκουφάκη. Ούτε του λες. Ξεσπάστε κύριε Σκουφάκη. Μην χειρονομείτε. Ελεύθερα. Ελεύθερα. Εγώ σας κατανοώ. Σας καταλαβαίνω. Εδώ είτε συντονίζεις και με βρίζει και δεν λες τίποτα. Άρα είσαι γελίος κι εσύ. Τι είμαι εγώ παπάς. Είμαι εγώ. Αυτό που κάνεις εσύ, τώρα με διακόψεις, έτσι είναι πολύ... Λοιπόν, Ανδρέα, το βιντεάκι που ψάχνουμε είναι αυτό που με τον ήχη. Που τον πατάει το πόδι. Που με πάτησε το πόδι και τον ήχη και... Τι μου λέει ο Μπουγάτσας, με τον ήχη είναι αυτό. Άμα βρεθεί κάποιος φίλος να τον βάλουμε, θα το στείλω εγώ στον Τάσο. Ρόκι 5 λέει ο Κοσμάς έχουν βγει και έβγαλαν και ένα ναι, το είπα, το 2006 ένα ακόμη. Δεν λεγόταν Ρόκι 6, αλλά είναι ένα ακόμη. 5 Ρόκι, βασικά. Ωραία. Γέλασα καθόλου. Γέλασα. Δεν διέκοψα καθόλου. Εδώ είναι να το παίξει ο σκηνοθέτη. Εσύ όμω εδώ έφερε τα φιλαράκια σου. Περίμενε να μιλήσουμε. Θε να φύγουμε. Ολοκλήρωση. Θε να φύγουμε. Όχι. Τι όχι. Βάλε μια τάξη εδώ. Χαλάτε. Τάξη μόνο να πάρω ένα ρόπαλο και δώσω μια σιγά. Όχι. Δεν το διέκοψα. Γέλασα. Και να σου τρέψω να γελάσω. Δεν μπορούσα να τραβήξω. Μόνο έτσι βάζω. Δεν μπορούσα να γελάσω. Το διέκοψα, τον είπα τίποτα. Ολοκλήρωσε να μιλήσει. Όχι, δεν ολοκλήρωσε εσύ. Ολοκλήρωσε. Γέλασα. Όταν έκανε το ίδιο, δεν τον είπε τίποτα. Φανταστείτε εκτός πλατό τι γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται. Κύριε, αυτό που βλέπετε ναι. Είναι εντός πλατό. Άρα θα πουλήσει. Προσέξτε τώρα. Χαμηλώσετε λίγο. Χαμηλώσετε λίγο από κάτι εδώ. Τώρα σοβαρά. Είναι εντός πλατό. 40. 40 χρόνια επί τι είπε. Δύο 40 χρόνια. Λέω εγώ δεν είμαι 40 χρόνια. Δεν ήμασταν 37 ήμασταν. 36-37 ήμασταν. Σε ποιο μικρό 38 όχι, εδώ θέλω να πω κάτι. Τώρα σοβαρά. Άλλο η πλάκα, άλλο σοβαρά. Εδώ δες τώρα τόση ώρα μαλώνουμε δύο άτομα και είπαμε. Εγώ είπα βλαμμένος και εσύ τι με είπες. Μπούφος. Μπούφος και βλαμμένος. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό.
Αυτό θέλω να το πω πολύ καιρό. Γιατί λέει όποτε κάποια μηνύματα περνάνε από κάτω ή κάποιος του λέει για τους παλιούς, έλεγε πρόστιμο. Ότι βρίζαμε και ναι. τρώγαμε πρόστιμα. Ο μόνος που έβριζε στην εκπομπή είναι αυτός. Ναι. Εγώ και, να έχω. Και όχι βρίσιμο. Ναι. Χοντρό. Για χοντρό. Χαλβαδοκούτια ναι. της μάνας σου και τέτοια. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Σε αντίθεση με τώρα, με την ναι. τελευταία περίοδο, τουλάχιστον τέτοιο, όσο παρακολουθούσα, όποιος έκανε τον Ολυμπιακό, τον κύριο Μαλάτο, ο Μαλάτος λέγεται ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Έπεφτε εσχρόβρηση. Ναι, καλά, γινόταν εντάξει, χαμός, και εντάξει, έλεγε, για να ξέρουμε τι λέμε, και έλεγε ότι βρίζαμε εμείς. Δύο ώρες, μία, δέκα λεπτά τώρα μαλώνουμε και είπα ένα βλαμμένο ναι, και σε με είπε μπούφο. Ναι. Άντε να έλεγε κανένα μακάκα, χοντρά, εντάξει, χοντρά, εντάξει, και αυτό ρε παιδί. Πινελίκια από εμά λοιπόν. Δεν υπήρχαν. Λοιπόν. Εντάξει. Φτάνει. 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 Όχι, αυτό ήθελα να το πω γιατί πολλές φορές περνάνε και τέτοια και λέει πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Έχει δίκιο. Στα δύο χρόνια να έχουμε βάλει δύο-τρεις φορές από εκπομπές. Εντάξει, όχι, όχι, είναι, όχι λέω για το άλλο, αυτό άλλο, που λέω ότι ναι, λέει ναι. τώρα. Αυτό ήθελα να το πω πραγματικά. Ναι, δεν ισχύει αυτό. Γιατί ναι. όποιος μιλάει για το παρελθόν και του λένε γιατί δεν είναι υπαλλοί, λέει βρίζαν, κάναν, ράναν, ερχόταν πρόσφυγα. Θα ήταν πολύ εντάξει, πιο, τίμιο, ψέμα, πιο τίμιο από τον Κώστα. Είναι ψέμα αυτό. Να έλεγε ότι όλα κάνουν τον κύκλο τους και κάποια στιγμή αυτό σταματούν. Αυτό εμείς και εσείς, και, το, και, και εσύ και ο Νίκος ο Μπουγάτσας και εγώ προτιμήσαμε να αποχωρήσουμε τον Βαρμίτα στο πικ. Τη καλή εικόνα που είχαμε τηλεοπτικά τέλος πάντων. Πάνω και, όχι, και όχι να φθαρούμε τηλεοπτικά. Και νομίζω αυτό ήταν ναι, και μία ακόμα επιτυχία που, που ο κόσμος κάθε χρονιά, δηλαδή έχουν περάσει 11 χρόνια, και ο κόσμος κάθε χρονιά, χωρίς να έχουμε καμία συμμετοχή, χωρίς να έχουμε καμία ανάμειξη, μας αναφέρει. Όχι, εγώ ξέρω, δεν μ' αρέσει. Ξέρεις, δεν μ' αρέσει. Ναι. Δηλαδή όταν λέει κάποιο θετικό, όχι ότι κάναμε τίποτα ιδιαίτερο, τίποτα ιδιαίτερο δεν κάναμε. Αλλά όταν λέει κάποιο θετικό ή ξαναφέρει, θέλει να αποδομήσει ρε παιδί μου. Γιατί... να πει ότι όχι και βρίζαν και κάτι. Δεν βρίζαμε να... ρε πρέπει... φίλε, πες κάτι άλλο. Όπως λέει, κάναν τον κύκλο του, ήθελα κάτι άλλο. Ξέρω, δικιά του είναι η εκπομπή, δεν είναι δικιά μας. Το κύκλο εγώ λέω ότι τον κάνανε. Ναι, όχι. Στο κάτω-κάτω εμείς εκεί πέρα δεν ήταν δικιά μας εκπομπή, δικιά του ήταν έτσι. Μην λες δηλαδή μετά ήταν βλάκα, ήταν έκανε ή βρίζαν. Πολλέ φορέ τα λέει ο Κώστας για, για να κρατήσει αυτούς που έχει τους καινούργιους. Καλά κάνει ρε φίλε, αλλά δεν θέλω, δεν θέλω ψέματα, ας πούμε, και δεν θέλω. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν υπάρχουν βρισχές. Έχεις δίκιο σε αυτό. Κοίταξε, δεν χρειάζεται. Μία δύο φορές βρισχές ναι. Μπινελί και δεν είπαμε. Έτσι. Ούτε μάνες βρίσαμε, ούτε αδελφές, ούτε ξαδέλφες. Εντάξει. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Έτσι, που και που έτσι λίγο. Όχι, μου έδωσε πραγματικά σύστα. Αυτό ήθελα καιρό να το πω. Εντάξει, οκ, δεν έγινε τίποτα. Τι έγινε τώρα, μεταγραφές ο Άρης μπορεί να κάνει, όλα καλά. Ναι, χαρά, αφού έκανε ήδη. Μπορεί έτσι, κανονικά. Ναι, χαρά, κάνω. Δεν έχουμε πρόβλημα. Όχι. Στο ΚΑΣ θα πάτε, θα γίνει. Για, για μια περίπτωση για τον ΙΜΠΕ, φυσικά. Έχει, ναι, πάει στο ΚΑΣ και για τον Τουρμίσα έχει πάει. Νομίζω ότι είναι, λέω εγώ, ότι είναι τυπικού χαρακτήρα είναι και οι δύο. Νομίζω ότι δεν θα κάνει πρόβλημα να δικαιωθεί ο Άρης αυτές τις. Έτσι λέω εγώ. Φυσικά ό,τι πούν τα δικαστήρια, έτσι. Ό,τι που είναι τα δικαστήρια και ό,τι που είναι νόμοι. Ωραία, πάμε λίγο στα δικαστικά ένα λεπτάκι και να πάμε λίγο στα θεματάκια μας. Γραμμές μετά τις 9.30. Εγώ εδώ θέλω πριν πεις, θέλω να πω κάτι. Εγώ έτσι κι αλλιώς χθες κάναμε με τον τέτοιον, με τον Πόσμαν, 3,5 ώρες εκπομπή. Ό,τι να πω το είπα. Αυτό θέτω μια μέρα που θα είμαι κι εγώ. Μου αρέσει, ωραίος είναι. Ναι, όχι, έχει και λόγο. Είναι, εντάξει, είναι πολύ καλός. Μου αρέσει. Φυσικά θα το φέρω. Πώς είναι το μικρό του? Ταχυδρόμος, είναι ο Γιάννης ο Πόσμαν. Γιάννης. Τώρα τις δύο επόμενες εβδομάδες έχει άδεια αυτός, θα φύγει. Δευτέρα να πω εδώ τον κόσμο θα είναι ο Θόδωρας από τη Γερμανία. Από τη Γερμανία, ο φίλος εκπομπής. Θα είναι εδώ πέρα, εντάξει. Κάτι είτε... είπε, κάτι δώρα, λέει, σας είπε, είπε, λέει 50 ναι. μάρκα λέει, θα σου φέρω. Λέει, εντάξει, και μάρκα δέχομαι να μάρκα. Μου σου φέρει σε σοκολάτα αυτά τα. Το μονόμαρκο. Σε σοκολάτα που είναι, αυτά τα πρωτοχρονιάτικα που έχουμε. Μπλάκα κάνουμε, λοιπόν. Θέλω να πω ότι εμείς, εγώ εντάξει, τα πολύ. Κάτι που πραγματικά χθες ξεχάσαμε, όχι ξεχάσαμε, ξεκίνησαμε να το πούμε και επειδή είχαμε να πούμε πάρα πολλές ποδοσφαιρικές μπάσκετ. 12.30 ώρα έμαθα τελειώσαμε. 12.30 ώρα τελειώσαμε. Δεν είπαμε βέβαια στο ξεκίνημα, θέλω να το πω τώρα, δώσουμε ένα λεπτό για τον θάνατο του πρόεδρου του ΑΣ του κ. Ψηφίδη που κυδεύτηκε σήμερα. Θεός χωρίς τον άνθρωπο. Ναι. Από τι συγχωρέθηκε? Καρδιά λέει. Εν τω μεταξύ, σε ένα από τα. Στέκια μας που πήγαν στο Μπάμπι, στο Κάρμελ, δεν χρειάζεται να το είναι και φίλος και του εδώ πέρα και του Χρήσανθο. Μία μέρα νωρίτερα, μία μισή μέρα νωρίτερα ήταν εκεί πέρα και έπινε καφεδάκι. Ανακοπή από εδώ. Ανακοπή στον ύπνο προφανώς. Ναι, ανακοπή. 75 χρονών. Θέλω να πω κάτι και πάνω σε αυτό. Ξέρεις μου τι δίνει εμένα
Καλά, σίγουρα πάντα ο νεκρός δικαιώνεται που λέμε με τα θάνατον, έτσι. Εμένα μου τη δίνει αυτό λίγο το ψευτικό τέτοιο, δηλαδή πες, καλό παράδεισο αυτό, εντάξει. Μην και ειδικά και κάποιος που βλέπω να μην πω κράζανα που δεν είχαν καλή άποψη ρε παιδί ναι. μου. Και εγώ πολλές φορές τον για κάποια πραγματάκια στον Αλφα Σίγμα και εγώ τον είπα ναι. τον κύριο. Αλλά μετά μην και ήταν μεγάλος και ήταν δηλαδή άνθρωποι που τον ψιλοκράζαν. Ναι, κατάλαβα. Μην το γλύφεις επειδή πέθανε. Μετά ναι. επειδή πέθανε. Κράτα την αξιοπρέπεια. Ναι, φυσικά. Πρέπει, ναι. Άλλο είναι ο άνθρωπος που πεθαίνει και άλλο να πεις αν έκανε λάθος σαν πρόεδρος του Αλφα Σίγμα. Και όλοι κάνουμε λάθη, έτσι. Ένα είναι αυτό και ένα είναι το άλλο. Μην επειδή πέθανε και μπράβο και ήταν μεγάλος, αν έχεις άλλη άποψη, έτσι. Ναι. Είναι, δεν τον κράεις αν πεις ότι σαν πρόεδρος του ΑΣ έκανε λάθη ή έκανε αυτά τα σωστά. Εντάξει. Είναι βασικά, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Βασικά όταν φεύγει ένας άνθρωπος, τον τιμάς ναι. γιατί είναι νεκρός. Σίγουρα. Και δεν το βεβηλώνεις όπως σίγουρα. Έγινε σε μια παρόμοια περίπτωση με τον Νίκο τον Νικολάου, τον ραδιοφωνικό οπαδό του ΠΑΟΚ. Ναι, ποιος το είναι, το θυμάμαι αυτό, ποιος το είναι. Ο Μπαλαδόρος. Α, ναι, site. σωστά. Μιλάμε θυμάμαι για αισχρότητα, μιλάμε για. Μου το είχες δείξει, για πολύ βρυσίδι, δηλαδή. Αυτό ήταν βεβήλωση και απορώ πως δεν παρέβηκε και η εισαγγελέα εκεί να του το κλείσει. Όχι, ήταν σχρότατο, γιατί μου το είχες δείξει. Κατάλαβες. Το έχω εδώ αποθηκευμένο. Επαναλαμβάνω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Επαναλαμβάνω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι, δεν μου αρέσει να κράζει και μετά να κάνει κολοτούμα επειδή πέθανε. Φίλε, εδώ μισεί άνθρωπο και πεθαίνει και ναι. λες εντάξει, πες, καλό παράδεισο. Φυσικά καλό παράδεισο. Όχι να βεβηλώσει και να βρει και φυσικά να διδωρήσει. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Φυσικά θα πει. Αλλά όπως είπες και εσύ, συμφωνώ και γιατί ξεφύγαμε και από το θέμα για να το κλείσουμε. Θα πει πάλι την άποψή σου, αλλά μην μπερδεύει την κοινωνική μας ζωή με τα οπαδικά και τον αθλητισμό. Άλλο θα βγεις και ανθρώπινα και θα πεις ένα Θεός χωρέστο. Φυσικά. Ρε. Εντάξει, και στους οικείους τέλος πάντων. Άνθρωποι είμαστε πρώτα απ' όλα. Απλά, ναι. τι, και τελειώνει και το βλέπω στο, ιδιαίτερα το στο διαδίκτυο. Εντάξει. Καλό παράδεισο να έχει ο άνθρωπος. Στο διαδίκτυο το βλέπω και μου τη δίνει. Καλό παράδεισο, Θεός χωρέστον. Συλληπιτήρια στους οικείους. Και να είναι καλά όπου πάμε τέλος πάντων όταν φεύγουμε από εδώ πέρα. Είπαμε, η οικοί. Εμείς 5 λεπτά. Το ασπρόμαυρο Κατάρ λέει σας καλησπερίζει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Να είναι καλά. Γεια σου, Αλέξανδρο, εκεί κατά. Βλέπω τις φωτογραφίες στο κοινό. Τον είδε στο Ντουμπάι, στο Ντουμπάι, από εδώ, από εκεί. Κλαίγεται κιόλα. Να λέει κάψα, έχει εδώ, δεν πρέπει να πάρουμε τα μνήματα. Ναι, λες και εδώ δεν έχει. Έλα, κλαψιάρεση. Αν δεν σ' αρέσει, σηκώ, έλα σε πατρίδα. Τι κάθεσαι εκεί κάτω. Παίρνει 5-6 χιλιάρικα το μήνα. Ξέρω εγώ πόσα παίρνει ο άνθρωπος, δεν ξέρω, αλλά για να κάθεται. Να έχει, να τα χαίρεται. Ναι, μια χαρά είναι. Γερός να είναι. Γερός να είναι. Λοιπόν. Αυτό και κάτι ακόμη θέλω να πω, το ξέχασα. Τέλος πάντων, ψέμα θα ήταν. Δεν ξέρω, θα σου το δείξω. Ποιο? Στο διάλειμμα, δεν θα κινδυνολογήσω. Θα σου δείξω κάτι στο διάλειμμα. Ναι, καλά. Ναι. Γιατί ανέβηκε και κατέβηκε σε ένα site. Ο φίλος ο Γιάννης μου το έστειλε. Ο Αναστασιάδης, ο φίλος μας. Και φίλος εκπομπής και δικός μου στο φασοβιβλίο. Ανέβηκε, λέει, κατέβηκε το άρθρο. Πρόλαβα, λέει, και το έκανα screenshot. Και μου το έστειλε. Το δεν ξέρω αν είναι fake make, αλλά είναι πολύ σημαντικό αν είναι αλήθεια. Τι είναι. Θα μου το δείξει μετά. Αφορά την ομάδα που παίζει σε λίγο, Ευρώπη. Ολυμπιακός. Ναι. Εντάξει, αυτά για πλέον, τη συμμορία αυτά και πλέον, για την τιμωρία. Πραγματικά κάποιοι άνθρωποι, δεν ξέρω πραγματικά τι. Δεν θα πω γι' αυτό. Πραγματικά κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι πλέον. Φέτο. Είπε τι είναι. Τι να πω, γιατί να πω. Ούτε θα πω σε. Διάβασα. Δες, είναι, δηλαδή είναι. Αν ισχύει, είναι βόμβα είδηση. Mm-hmm. Αν ισχύει. Γιατί κατέβηκε, αν ισχύει. Δεν ξέρω, ίσως επειδή παίζει. Όχι, τι δουλειά. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι fake, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά είναι βόμβα. Βομβάρα είναι αν ισχύει. Κοίτα, αν ισχύει αυτό που λες, νομίζω ότι όλα τα site θα το είχαν κάνει. Θα το είχαν γράψει. Ξέρω, μπορεί, φίλε, τι να πω. Θα ξέρω, δούμε. Νομίζω εντός ολίγου θα ξέρουμε. Το κάνανε. Αν ισχύει, μέχρι να τελειώσουμε η εκπομπή, θα το παίξουν όλα τα site. Στο έδειξα εσένα, γιατί στα Photoshop είστε καλοί εσείς. Αυτό είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, αν γίνει. Δεν είναι κατά του ΠΑΟΚ. Υπέρ του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι αν γίνει. Ναι. Πιστεύω. Θέλω να πιστεύω. Άλλο λέω. Αν ισχύει αυτό, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, μια μισή ώρα θέλουμε να τελειώσει η εκπομπή. Ναι. Πιστεύω θα το ξέρει και η Κουτσή Μαρία, έτσι. Ναι. Δεν και από πολλές πλευρές είναι καλό. Δεν τίθεται θέμα. Ωραία. Έχεις κάτι να πεις, να πάω στα δικαστικά. Όχι, για το screenshot, δεν καταλαβαίνουν κάποιοι ότι η τεχνολογία και τα μέσα πλέον έχουν προχωρήσει τόσο πολύ που δεν μπορεί, αν κάνεις μία βλακεία, 5 δευτερόλεπτα να το έχεις σηκώσει, λοιπόν περιμένουν στη γωνία άνθρωποι. Γι' αυτό θα προσέχετε να πούμε. Εγώ γράφω μία σκέψη μου στον τοίχο μου που το βλέπουν 5 άνθρωποι και πριν πατήσω τη δημοσίευση το βλέπω 5 φορές. Πέντε φορές το βλέπεις. Εσείς είστε επαγγελματίες. Είστε, όχι αυτό, γενικότερα. Ναι. Ή δημοσιογράφοι, ή ηθοποιοί, ή τραγουδιστές.
και πατάτε δημοσίευση χωρίς να τσεκάρετε τίποτα. Τι να πω. Εντάξει. Οκ. Okay. Λοιπόν. Κοντά μας είναι η παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε ένα εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης μας. Κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδεσματά μας, καλαμαράκια, γαρίδες, χταποδάκια, σαρδέλα, γαύρο, ολόφρυσκα ψάρια και τα special αχνηστά μυδάκια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας από την ψαροταβέρνα Καρεκλάς και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσιμπούρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Αργών αυτών ένα και Θεμιστοκλής ο Φούλη 76 στην Καλαμαριά δίπλα από το ΣΑΡΚ. Τηλέφωνο ρεζερβέ 2314-13-230. Επαναλαμβάνω 2314-13-230. Τηλεφωνήστε εγκαίρως γιατί γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Στο φίλο μας τον Βασίλη στέλνουμε χαιρετίσματα και στον Γιώργαρο εκεί το Παοξάκι και στο επιτελείο εκεί μέσα στο... στην ψαροταβέρνα Καρεκλάς που σας δίνει φανταστικές γεύσεις με μοναδική θέα όλη την πόλη μας. Έλα Ζάχου. Δύο ήδη το βρήκανε το βιντεάκι. Ναι, ναι, θα το ναι. παίξουμε με το που ξεκινήσουμε. Ωραία. Το μετά το διάλειμμα. Μπράβο, ρε, να ευχαριστήσω μπράβο, και, ρε, το Μανώλη, και το Μανώλη και τον φίλο τον Ανδρέα και οι δύο το βρήκανε. Οπότε θα ξεκινήσουμε. Ανδρέας είναι γίγαντας. Και ο Ανδρέας τον και ο έχω φίλο εγώ τον Ανδρέα αυτό. Τον έχω. Μην τον έχεις νομίζω. Λες. Ναι. Σε με έβαλε μέσον για να τον κάνεις έτσι. Α, ναι. Η Αλεξάνδρα τι λέει, τίποτα δεν έχουμε. Εγώ από την μέρα που την είπα δεν, θα, ναι, δεν θέλω καμιά επαφή. Κατάλαβα. Δεν, δηλαδή, από ό,τι είδα με έχει διαγράψει κιόλας. Δηλαδή, α, νόμιζα ναι. ότι για να μην σε χάσει μαζί. Όχι, τσατίστηκε. Προφανώς γιατί άκουσε. Οι γυναίκες δεν θέλουν να ακούνε αλήθειες, αρρωσταίνουν, να ξέρεις. Ναι. Ναι. Θέλουν παραμύθα να τρώνε. Παραμύθα. Λοιπόν, να πούμε ότι και το θες πλήσιμο είναι κοντά μας. Ο φίλος μας ο Λευτέρης με το μοναδικό νέο κατάστημα στη Μοναστηρίου 141 που έχει κάνει με τα υπερσύγχρονα τελευταία. Μηχανήματα της τεχνολογίας που υπάρχουν τα καλύτερα για να κάνετε το αμάξι σας κουκλάκι με self-service πλήσιμο, όχι μόνο τα αμάξι σας και τη μηχανή σας και το ποδήλατό σας, ακόμα και τα χαλιά του σπιτιού σας μπορείτε να πάτε να πλύνετε με τρία από τρία ευρουλάκια μόνο και φυσικά ανάλογα τι θα κάνετε θα πληρώσετε το ανάλογο αντίτιμο εντός και εκτός το αυτοκίνητό σας με πολύ χαμηλό κόστος κάνετε κούκλα το αμάξι σας με self-service πλήσιμο. Στο θες πλήσιμο, στο νέο κατάστημα εκτός από τον Εύωσμο που υπάρχει ο φίλος μας Λευτέρη και εκτός τώρα της πηλίας που ετοιμάζεται, έχει κάνει και λειτουργία από τη Δευτέρα στη Μοναστηρίου 141 θες πλήσιμο. Πηγαίνετε και θα καταλάβετε τι σας λέμε. Έλα Ζαχού. Αυτό το φιλαράκι μου ξέρεις, ε? Ναι. Αυτός ο καμιλοπάρδαλη με θλάση που είναι. Χρήστες. Ο Μπιπισίδης. Άστο παιδί, ρε. Χαιρετίσματα λέει σε Τάσο και Ζάχο από την κυτρινόμαυρη Θάσο. Ήρθα και ομόρφινε το νησί, άκου τη λέει. Ομόρφινε το νησί, πήγε και δουλεύει. Πού πήγε? Στη Θάσο δουλεύει. Α, δεν πήγε ομόρφινε... και φέτος. Όχι, όχι, Θάσο, Θάσο. Ζάχο, μην έρθεις, λέει, γιατί άρχισε να ανεβαίνει ο τουρισμός. Λέει ο καμιλοπάρδαλη με θλάση, ο Μπιπισίδης. Εντάξει. Εντάξει, ρε Μπιμπι, έγινε, ρε φίλε. Okay. Κοσμά, ναι. Γι' αυτό ακριβώς μιλάει. Για ποιο? Α, θα σου λέει ναι. Τέτοιο, ναι. Γι' αυτό ακριβώς μιλάει Κοσμά. Θα στο στείλω, αλλά θα μου επισχεδίσει ότι δεν θα το ανεβάσεις. Γιατί όχι τίποτα άλλο, για σένα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, στο στείλω, σου στέλνω κιόλα. Αλλά να μην εκτεθείς. Θα περιμένουμε λίγο να δούμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Φίλε Κοσμά. Δεν σε έχει, λέει φίλο ο Ανδρέας, νομίζω ότι σε είχε. Α, ναι. Στείλ το δείξεις, του Ανδρέα μία πρόσκληση φίλε και θα σε. Θα μεσολαβήσω. Α, είναι στο Μπέστο Φραπτόπουλος, ε. Ναι. Στο 5 λεπτό και 11 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Ωραία, ωραία, ωραία. Εκεί ωραία. Μου λέει ο Μανώλης. Ωραία, ωραία. Okay. 9:30 δεν είπαμε θεματάκια, έτσι. Υπάρχουν κάποια θεματάκια βέβαια. Υπάρχουν και τα δικά σας θέματα που έχετε μες στο μυαλό σας για να τα αμολύσετε σήμερα εδώ στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλιν και Τάσο Τρέγια. Να τα συζητήσουμε, να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε όπως γίνεται. Κάθε μέρα εδώ στις 9 με 11, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στο αθλητικό Λίβερο 107 και 4 των FM. Μετά τις 9.30 περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα στο 2310-287 και 38. Οι ντροπαλούλιδες και όσες και όσοι μας κρυφακούτε μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας μηνυματικώς μόνο με 0,62 λεπτά ένα μήνυμα. Πληκτρολογείτε FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το σχόλιο σας, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση και το στέλνετε στο 54-222. Παραλαμβάνω, FM και ενώ σχόλιο, μήνυμα αποστολή στο 54-222. 50 λεπτάκια το μήνυμα 0,62 με το ΦΠΑ. Μας ακούτε στη Χαλκιδική από τους 107 και 4 στον FM.
Δεύτερο, τρίτο πόδι, στριμωνικός κόλπος. Καβάλα, βόρεια θάσος, κάλυψη μέσω Space 92,2 και στη δράμα κάλυψη μέσω Radio Sound 93,8. Πάμε να κάνουμε το break και ερχόμαστε με γραμμές και τα θεματάκια μας στο 2310-287 και 38. Παίζει και ο Γαύρος σήμερα 10 η ώρα με την Wolves, να το πούμε και αυτό. Εγώ όσο και αν δεν γουστάρω τον Γαύρο, όσο και δεν τον πάω και θέλω να χάνει, δεν θα με χαλάσει να περάσει. Πραγματικά. Νομίζω θα κάνω. Άμα θες, δεν θα με χαλάσει να περάσει να... στην επόμενη φάση για ένα και μόνο λόγο. Κάνουμε μια πρόβλεψη. Για τη δική μου την ομάδα. Συμφέρει την δική μου την ομάδα. Γιατί αν η δική μου η ομάδα βγει και του χρόνου δεύτερη, δεν θα παίξει, αν δεν περάσει ο Γαύρος προκριματικά Champions League. Θα παίξει στο Nation League, πώς λέγεται αυτό κτλ. Στο υποβαθμισμένο UEFA. Πάμε να έχεις κάτι να πεις ή να κάνω διάλειμμα. Όχι, βλέπω εγώ να το τέτοιο. Προβλέπω ότι θα είναι πολλά με λίγα σήμερα το μάτς. Ωραία. Ωραία. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Είναι ούτε του Ολυμπιακού είτε του Παναθηναϊκού. Ναι. Είναι από ό,τι ξέρω τουλάχιστον τόσα χρόνια ουδέτερη. Μας ενδιαφέρει και ο ποιον. Έχουμε εδώ σφαγή του Άρη στην πρώτη σελίδα. Από κάτω γράφει εδώ. Offside και τα δύο γκολ. Λάθος η αποβολή Βιτόλο. Ήταν κόκκινη του Άντζα. Αθηναϊκή εφημερίδα σημερινή, πρώτη σελίδα. Φίλαθος. Φέτε είναι η ίδια εφημερίδα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συντάκτες αυτής της εφημερίδας. Ναι. Βέβαια δεν είπε τίποτα άλλο από την αλήθεια. Ναι. Όμως είναι μοναδική εφημερίδα. Ναι. Γιατί είδα και τις άλλες, τις αθηναϊκές, ναι, αλλά και τις εφημερίδες εδώ τις τοπικές. Mm-hmm. Είναι η μοναδική εφημερίδα που έχει αυτό το πρωτοσέλιδο που αντικατοπτρίζει την αλήθεια. Αυτό που έγινε χθες. Ναι. Τώρα, επειδή άκουσα πάρα πολλά χθες και σήμερα στα ραδιόφωνα και συγκεκριμένα και στο 98 και 7 που ακούμε εμείς, τα αθλητικά νέα που ακούμε εμείς οι οπαδοί του Άρη, αλλά και στα άλλα τα ραδιόφωνα, εγώ θέλω να πω κάτι. Ότι επειδή 30 χρόνια που ασχολούμαι, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, δεν έχω φτάσει, δεν έχει γίνει κάτι καλύτερο, βλέπουμε τα ίδια πράγματα 30 χρόνια και αντί να γίνεται κάτι καλύτερο, τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Βλέπουμε μία ιδέα. Στο μάτς με Ολυμπιακό είναι. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι μία ιδέα. Χαραλαμπίδη. Γιατί καλέ. Θα σου πω γιατί. Βλέπουμε μία ιδέα και μισή. Γεμίστε το λεπτάκι από τα κλαμπάκια μου. Έτσι να γεμίσετε και πέρα. Τι μισό λεπτάκι πάλι. Εγώ και η φάση. Παρεβαίνω όμω. Αυτό εδώ είναι ένα κουβαδάκι, βάλτο εδώ. Για να γεμίσετε τα δάκρυα, να μην λερώσετε το πάτωμα. Έτσι να γεμίσετε και πέρα. Αυτό να το πάρει. Αλλά θα σα τα πει σφαγή. Δεν έχω και ένα κομμάτι να σα δώσω μετά. Είναι η ζωή σου, τρέγια. Πάρε το κουβά και γεμίσετε το δάκρυα από τα κλαμπάκια. Κουβά μα εδώ. Κουβά πορτοκαλί. 40 χρόνια τη βλέπω. Καλά, εγώ 8. Πορτοκαλί κουβά του πει. Πού το βρήκε αυτό το κουβά του. Εκεί το είχε του κύριο Πάρη. Πε στο τουαλέτα πήγα. Έβγαλα τσουγκάρα τσουγκάρι. Λοιπόν, οι γραμμέ. Πάμε λίγο στου φίλου γραμμέ. Και θα τα πούμε εμείς. Λοιπόν, πάμε να περιμένουμε. Καλησπέρα. Έπεσε ο πρώτος. Πω ρε γάμο. Ξαναπάρε φίλε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για χαρά. 23, 10, 2, 87 και 3, 8. Ο πρώτος έπεσε. Δεν ξέρω γιατί. Έλα φίλε. Ακούγεσαι. Σκόνταψε. Ναι, μάλλον. Λοιπόν, γιος του Μαλάτου είναι εδώ. Ρε σκυλί μαύρο. Τον έφαγε από την Αθήνα, έτσι. Τον έφαγε από την τηλεοπτική μαρμίδα. Ο παπάς κατέβηκε Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη είσαι ακόμη. Ναι, ναι. Τι κάνεις ρε Coca-Cola. Εγώ εχθές γύρισα από Αμουλιανή, έλειωνα εκεί πέρα. Σε έβλεπα με την κούκλα σου. Σε έβλεπα με την κούκλα σου, να τη χαίρεσαι. Α, το ξέρεις. Πώς το ξέρω. Ποιος είναι, δεν κάνει. Ο Coca-Cola είναι, από την τηλεοπτική μαρμίτα. Α, ναι. Τι ο γιος του Μαλάτου είπε. Αυτός είχε κάνει, δεν είχε πάρει και έκανε το γιο του Μαλάτου. Αυτός ήταν, αυτή η κουφάλα ήταν. Coca-Cola γιατί, δουλεύεις Coca-Cola, όχι. Δεν ξέρω. Δούλευε. Δούλευες. Δουλεύεις ακόμη. Δουλεύω, ρε. Θα ξεχάσω που δουλεύω. Δουλεύω, ακόμα. Πού είχε εργοστάσιο εδώ η Coca-Cola. Είχε στο Τριάδι νομίζω, ήταν η 3Ε. Δεν έφυγε. 3Ε. Όχι, δεν είναι, βγαίνει από αποθήκες εδώ πέρα, διανομή, απλά η παραγωγή πήγε στο σχηματάκι. Για να μείνεις πρέπει να έχεις χοντρόβεσμαση εδώ πέρα, να ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ναι, για να μείνεις εκεί. Εγώ λίγο δεν πήγα με τα πρόβατα. Δεν είμαι του κοπάδιου. Καλά, γιατί εμένα η κουμπάρα μου ήταν 18 χρόνια στη συγκεκριμένη εταιρεία και τη δώσαν αποζημίωση κανένα πενιντάρικο και την απολύσανε, να ξέρεις. Συμβαίνουν και αυτά. Ναι, αλλά πενιντάρικο. Κάτι άλλο. Άξι, έλα, πάμε. Πάμε. Εντάξει, έχω μια μικρή ένσταση όσον αφορά το Μαλάτου τώρα. Εντάξει, πλάκα που αναφερθήκατε. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, ο Μαλάτος όσον αφορά στο πάνελ με τους συνομιλητές και με αυτά ήταν πάντα κύριος.
Τώρα, εάν. Εντάξει, όχι, έβριζε. Πέναλ. Έβριζε. Καταρχήν το όνομά σου δεν ξέρω, φίλε μου, Κοκακόλα και εγώ σαν Κοκακόλα. Πώ. Τάκη. Φάνης, ρε, Φάνης. Δεν ακούγεται, δεν ακούγεται καλά. Το σχόλιο μου, ένα λεπτό λίγο, για να μην παρεξηγηθούμε. Όχι, μαζί με. Το σχόλιο μου εμένα δεν ήταν για το Μαλάτο. Ήταν για τον Ραπτόπουλο, έτσι. Ναι, καταλαβαίνω. Εντάξει. Κοίταξε, ο Ραπτόπουλος από παλιότερα τώρα βρίζει 5 φορές επάνω. Ναι, εντάξει, δικαίωμά του είναι, έτσι. Αλλά να λέει ότι βρίζαμε εμείς. Εντάξει, άμα το παίρνει. Εντάξει, καλά κάνω. Όχι, μωρέ, εντάξει, κοίταξε, εσείς δεν βρίζατε. Τώρα ότι ήρθαν κάποιοι άλλοι, κάτι κατερινιώτες και κάτι αυτά και ξεφύγανε, ίσως να αναφέρεται εκεί πέρα. Απλά μπορεί να παίρνει εσά η μπάλα. Κοίταξε λίγο, ο Κατερινιώτης ο Αριανός. Όταν έγινε το σκηνικό με το Σαχλάμα, ο Κώστας, γιατί τον Κώστα εγώ τον είχα φέρει εκεί. Ο Κώστας είναι γειτονάκι δικό μου, μαζί μεγαλώσαμε με αυτόν και με τον Αργύρη τον αδερφό του στη Νεάπολη. Και είναι καθαρό παιδί, δεν έχει σημασία που είναι σουπεράς, είναι καθαρό παλικάρι, εγώ στο λέω και στρατιωτικός. Αλλά όταν σηκώθηκε και να γίνει το σκηνικό, είχε κάνει διάλειμμα, είχε πει διάλειμμα ο Θουβού. Ναι, ο Θουβού είπε διάλειμμα. Και δεν το έκανε το διάλειμμα, μπορεί να μην το έκανε και επίτηδες, κατάλαβες. Κοίταξε, άμα δεν υπήρχαν και αυτά, δεν θα είχαμε λόγο να τα βλέπουμε. Άρα, μπράβο. Εσύ εδώ παρακαλούσε να πεθάνει ο Μαλάτος για να γίνει είδηση. Τι μου λες τώρα. Ναι. Κοίταξε, λίγο κόντεψε να το φάει και αυτόν. Ο άλλος την πήρε χαμπάρι και τον έκανε. Τον Αλέφαντο τον έφαγε, πήγε τον έκανε γενέθλια, τα τελευταία του ήταν. Γενικά όπου σε βρει. Ας μην μιλήσω και για τα δικά μου, καθώς το γνώρισα η ζωή μου πήγε 10 επίπεδα κάτω. Εμείς γιατί φύγαμε ρε φίλε και σωθήκαμε με τον Ζάχο νομίζεις. Γλιτώσατε. Από τότε που φύγαμε η ζωή μας έχει πάρει ανωδική πορεία, διαπρέψαμε, δεν σε κάνω πλάκα. Ναι. Απλά ήθελα να πω μια ένσταση ότι όταν παίρνουν ρε παιδί μου 7 στα 10 τηλέφωνα και στο μυαλό τους είναι πώς θα κοροϊδέψουν το Μαλάτο. Σωστό είναι αυτό που λες. Εντάξει, και αυτός είναι και μια ηλικία. Δεν είναι τώρα ηλικία που είσαι στο Μαλάτο. Ναι, ρε Σιφάνη, αλλά σου πω και κάτι. Όχι, σωστό είναι αυτό που λέω. Ο συγκεκριμένος κύριος δεν έχει αντιληφθεί ότι μέσα στην πόλη του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή έχει η φωνή του Ολυμπιακού και έλεγε κάποιες ακρότητες τέλος πάντων που προκαλούσε. Δηλαδή αυτό το πράγμα γινόταν μέσα στον Πειραιά, πήγαινε ο Τρέγιας. Μέσα σε μια εκπομπή, ας πούμε, του Τσουκαλά, μέσα στον Πειραιά, και έλεγα εγώ αυτά τα πράγματα για τον Ολυμπιακό, θα με είχαν ρε φίλε, να μην σου πω τώρα, δεν είναι για αέρα, θα με είχαν κάνει, φαντάζεσαι. Δηλαδή, ο Ραπτόπουλος είναι Τσουκαλά. Κατάλαβε. Λέω ρε παιδί μου. Λέω κάτι παρεμφέρει τέλος πάντων. Με κατάλαβε. Δηλαδή και αυτό, όχι, ξέφευγε φίλε, ξέφευγε. Ξέφευγε. Και να σου πω κάτι, ας είναι φίλο μου ο Παραρέτου, ο Μελισσοκόμος. Πολλές φορές ήταν Μελισσοκόμος εκεί ή κάποιοι άλλοι παοξίδες, ήταν πολύ βιτάμ ρε φίλε και τον άφηνε να μιλάει. Μα πολύ βιτάμ! Δεν γίνεται ο γάβρος να συσκεπάζει τη φωνή μέσα στην πόλη σου. Δεν γίνεται. Θα σηκωθείς και θα το δώσεις μία με την καρέκλα στο κεφάλι. Δεν πειράζει. Στη μαρμίτα τηλεοπτική είσαι. Αυτό που είπες για τα. Ότι όντως τον κοροϊδεύαν και τον κάναν. Εγώ είμαι της άποψης ότι όταν σε κοροϊδεύει κάποιος τον απαντάς ανάλογα. Έτσι δηλαδή, αν σε πει βλάκα, με ένα ανάλογο. Τέτοιο, στο ίδιο. Αν σε βρει μητέρα πατέρα, βρει μητέρα πατέρα. Εντάξει, ρε Φάνη, και αυτόν τώρα το τραβούσε η ψυχούλα του. Δηλαδή, εντάξει, και το παρουσιαστικό του λίγο του ανθρώπου τώρα και το ντύσιμό του λίγο, ξέρω εγώ. Δεν έχει μια χαρά. Εντάξει τώρα. Εντάξει, δηλαδή, ό,τι γράφανε καμιά φορά δεν είχαν άδικο τώρα οι άλλοι. Εγώ που τον ήξερα σε προσωπικό επίπεδο, φερόταν κύριο και σε ένα πρόβλημά μου να με στηρίξει και να με. Και να με πάρει και τηλέφωνο, αυτά δεν έχω. Φανεί, αυτό το ξέρεις εσύ. Τώρα. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ένας που δεν το ξέρει και το Γιάννη, τον κύριο Γιάννη, και το βλέπει μόνο 2 ώρες Κυριακή βράδυ, ρώτα τον Ζάχο για μένα πόσοι οι φίλοι του Άρη, πόσοι οι Αριανοί που δεν με γνώριζαν εμένα προσωπικά, τι γνώμη είχαν για μένα, και όταν γνωριστήκαμε, ξέρω εγώ, μέσω του Ζάχου, μέσω του Μπουγάτσα τότε από παρέα και αυτά, ρώτα τον Ζάχο που ήταν πάνω, τι λέγανε. Εσύ ο Τρέγιας. Λέω ναι, ρε φίλε, άλλο τι κάναμε στην τηλεοπτική μαρμίτα στο ράδιο, άλλο στην προσωπική μου ζωή έξω. Κατάλαβες. Ναι, αυτοί δηλαδή βλέπανε τον Γιάννη, τον Ολυμπιακό τον Γιάννη. Στην τηλεοπτική μαρμίτα βλέπανε τον Τρέγια, τον Παοξή, τον Ζάχο, τον Τρούλινγκ, τον Αριανό, τον Μπουγάτσα, τον Σουπερά. Λέμε τώρα, κατάλαβες. Ναι. Ναι. Και το ξέρεις, το έχεις ζήσει και εσύ γιατί ήσουν και στην τηλεοπτική μαρμίτα. Εννοείται, ότι αυτό που θα σχηματιστεί με στο μυαλό του είναι αυτό. Που είχαμε.
Όταν σε βρήκα, τσουγκρίσαμε και τα ποτήρια μας και είπαμε στην υγειά μας και εντάξει. Βρε, όλα καλά. Όλα, απλά θέλω να σου πω καλά. Το τι μένει στον τηλεθεατή και στον ακροατή. Έτσι. Μένει αυτό που εντάξει. Βλέπει, αυτό που ακούει. Και όταν πας εκεί, σίγουρα. Δεν πάει να πεις ποια είναι η ζωή σου, ποια είναι η οικογένειά σου, ποια είναι απλά η κοινωνικότητά για... σου. Έτσι, ναι. Απλά τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, λίγο τράβαγε και το καράβι. Δηλαδή εννοείς. Κάτι ναι. Μάχες με τον Τζόρνταν και όταν έφυγε ο Τζόρνταν το τράβαγε ναι, το ναι, εντάξει. Τώρα εντάξει. Από εδώ και πέρα θα δούμε. Όχι, όχι, καλά ήταν. Μην νομίζεις ότι δεν τον πονάει τον Κωστή που έβει. Και κάποια πράγματα τα άφηνε να εξελιχτούν και έτσι. Ναι. Δηλαδή αν ήθελε να τον προστατέψει ή να προστατέψει την εκπομπή του, την ώρα που δάλεγε ο άλλο θα τον κορόιδευε και θα το χλέβαζε, κόψε ναι. Μου κατευθείαν. Να μην αφήσει ούτε στον έναν ούτε στον άλλον. Ξέρεις ποιο θα ήταν πετυχημένο το πάνελ. Θα ήταν πετυχημένο με το Μένιο. Ναι. Από Χαλάστρα. Ναι. Με τον Μαλάτο, ναι. Οπωσδήποτε. Ναι. Το Θούβου. Ναι. Ή το Τζόρνταν, όπως λες. Ή τον άλλο τον τρελό, τον κριτικό. Τον Κωνσταντή, πώς τον λένε. Α, ναι, ναι, που έφαγε κόκκινη κάρτα. Πώς τον λένε. Φαλακροκότσιδας. Αυτό, φίλε, θα έσπαινε τα κοντέρ, εγώ στο λέω. Παλακροκοτσίδες. Ναι, εντάξει. Εγώ στο λέω. Θα είχε το καλτόμετρο στα ύψη. Εντάξει. Δεν μου λες, Φάνη. θες να περάσει ο Ολυμπιακός σήμερα ή όχι. Για να, εντάξει, θέλω. Έτσι. Δεν έχω, δεν βγάζω το μίσος. Πρέπει να περάσει ένα ακόμη γύρο. Εντάξει, ας προχωράει. Είμαστε αλλά... πολύ πίσω. Ναι. Νομίζω ότι αν περάσει τώρα, πάει στους 8. Άλλο σου λέω. Για να περάσουμε μία θέση, δύο, για να μπούμε. Το άκουγα από άνθρωπο. Εκτός αν έκανε λάθος αυτό που το έλεγε. Εγώ θυμάμαι προ-κορονοϊό που τα λέγανε ότι για να. Μισό λεπτό, Φάνη. Για να βγάλουμε δεύτερη ομάδα θα πρέπει να πάει ημιτελικό Ολυμπιακός. Δηλαδή θα πρέπει να περάσει και τον επόμενο. Εγώ δύο. Άκουγα παλικάρι που κάνει Σαββατοκύριακο καλά. Εδώ και ήταν 2-3. Κάνω λάθος, δεν επιμένω. Και ο άνθρωπος λέει ότι είμαι γνώστης σε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή αν περάσει. Είπε ότι αν ο Ολυμπιακός περάσει σήμερα στους 8. Ναι. Παίρνει 1000 βαθμούς ναι. Στην ειδική βαθμό στο ranking, ναι. Πώς λέγεται αυτό, ranking, πώς λέγεται, ναι, τέλος πάντων. Και περνάμε Τσεχία και Κύπρο και πάμε 15η. Και παίζουμε πάλι όπως ό,τι ισχύει ναι, φέτος. Δεν επιμένω, για κάτι που δεν γνωρίζω δεν ναι. Επιμένω. Αλλιώς, του χρόνου, ο δεύτερος ναι. Δεν παίζει προκριματικά για Champions League, όπως θα παίξει ο Πάκος φέτος. Εγώ συμφωνώ αυτό έτσι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να περάσει και τον επόμενο γύρο. Εντάξει. Για να γίνει αν το γνωρίζει κάποιος σίγουρα, εγώ νομίζω ότι ισχύει αυτό που. Δεν το γνωρίζω εγώ. Ναι, δεν το γνωρίζω. Αν και με έχουν κολλήσει και τη στάμπα του Γαύρου, έτσι. Το ότι ασκώ κριτική στο ΠΑΟΚ. Αυστηρή και. Εσύ εντάξει, πολλές φορές και εμένα. Ναι, λίγο έτσι με τσάτσεις για κάποια αυτά. Βέβαια, πιο πολύ με τσατίζει ο Παναρέτου που είναι Βιτάμ. Καλά, ρε, εσύ. Εσύ λες να περάσει ο Ολυμπιακός και είναι ο άλλος να πούμε. Τα αποκλειστεί, ρε, να βγεις πρώτος αν είσαι ο μάγκας. Τα λέω καλά, Φάνη, έτσι. Το πια, έπιασε το πνεύμα του, βλέπω. Πώς θα βάλω κοντά για το Φερέιρα, ναι. Ότι θα μας πάει στον πάτο, μας πήγε. Μια χαρά είναι ο πρόβλημα. Θα δείξει έργο του χρόνου. Εντάξει, δεν έφυγε μόνο ο Φερέιρα, όμως φάνη. Και οι παίκτες έφταιγαν, νομίζω. Φταίγανε γιατί άμα χάσει τα αποδυτήρια, μετά άστο. Δεν τραβάει το καράβι. Mm. Εγώ πιστεύω ότι τα έχασε εξ αρχής τα αποδυτήρια και πήγαν κατά διάολο όλα. Τι να πω. Παίζει σημαντικό ρόλο. Μακάρι να μην δούμε του χρόνου αυτό που είδαμε φέτος. Αν και είμαι λίγο. Δηλαδή δεν ευελπιστώ σε κάτι καλύτερο να δω, αλλά τι να πω. Μακάρι να μην το δούμε, γιατί χώρια από την Κατρακύλα αυτή βλέπαμε και άνω στο ποδόσφαιρο, χάλια ποδόσφαιρο. Δεν λες ψέματα. Αυτό το πράγμα που είδαμε φέτος, τι να σου πω, είχα πολλά χρόνια να το, κι αν το έχω ξαναδεί. Ιδίως στα play-off η ομάδα ήταν απαράδεκτη, δεν βλεπόταν. Δηλαδή έβλεπες τον ΠΑΟ και εγώ πρώτη φορά είδα, φίλε Φάνη, σε πάω Ολυμπιακός να το βλέπουν σε σπορ καφέ, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και να σηκώνονται να φεύγουν πριν δείξει. Σηκώνονται οι παοξίδες και φεύγανε, ρε φίλε. Και δεν θυμάμαι χρονιά, γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε σε 3 μήνες με τον Ολυμπιακό 2 φορές, προ-κορονοϊού και μετά κορονοϊού, και δεν έκανε παιδιά μέσα στην Τούμπα φάση. Φάση δεν έκανε σε 2 μάτς με τον Ολυμπιακό. Δεν κάναμε δηλαδή, αχ, να πούμε γκολ, ναι, μπήκε. Άμα δεν μπήκε, άμα δοκάρει. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή υποτίθεται από κάτι άλλες χρονιές που δεν είχαμε το χρήμα. Όχι δεν είχαμε, πάλι με Σαββίδη, αλλά δεν το μοίραζε το χρήμα από εδώ και από εδώ. Δεν έδινε τα εκατομμύρια. Το ότι παίζανε κάτι παικτάκια, κάτι κίτσιου, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Και λέγαμε ποιος. Και ακόμα και από τότε χειρότερο ποδόσφαιρο φέτος. Δυστυχώς.
Δυστυχώς. Δεν ξέρω. Άστο. Καμιά προσπάθεια, διαφορία, τίποτα. Δεν. Τι να πω. Καμία σχέση με. Θα δούμε και φέτος που θα κάνει τη δική του προετοιμασία. Γιατί ήταν ένα άλοθη αυτό. Θα κάνει τις δικές του επιλογές μαζί με τον τεχνικό διευθυντή και να δούμε αν θα έχει τη δυνατότητα, τη δυναμική να εκπληρώσει τους υψηλούς στόχους που έχει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, κατάκτηση του πρωταθλήματος, του κυπέλου και διάκριση στην Ευρώπη. Και ναι. Να σου πω και κάτι τελευταίο. Mm. Το ότι μας πήγε έτσι η χρονιά, το ότι παίκτες δεν τράβει, αυτός δεν τραβούσε, αλλά και οι δηλώσεις του ρε φίλε, αυτός είναι άκρος επικίνδυνος. Να λέει να έχω 11 μίσης, να λέει ο Λκατουρί είναι ο καλύτερος παίκτης. Δηλαδή, και ακούγοντάς τα αυτά, Βιερίνια, γιατί να κάτσει στον ΠΑΟΚ με αυτό να το κάνω. Εντάξει, άποψή του είναι. Χώρια ότι τα σπάσανε κιόλας. Και όταν είσαι ο Βιερίνια, έχεις μια προσωπικότητα και τα σπάς με τον προπονητή, τι να σε κρατήσει και του χρόνου, ρε, εσύ. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά και ο Βιερίνια δεν γινόταν να παίζει σε κάθε μάτσε, φίλε, ενώ δεν ήταν καλά. Εντάξει. Δηλαδή, ξέρεις πόσοι χαριστεύτηκαν για να παίζει ο Βιερίνια. Αλλά εγώ δεν θυμάμαι παίκτη που να βγει και για αλλαγή. Και να πέρασε από αυτό να το χαιρετήσει. Τίποτα Φάνη. Μπροστά στο συμφέρον και στο καλό του συλλόγου δεν υπάρχει ούτε Σαββίδης, ούτε Φερέιρα, ούτε Καρυπίδης, ούτε Ιντέγε, ούτε τίποτα. Εντάξει, όλοι πρέπει να βάζουν νερό στο κρασί τους και να κοιτάνε το καλό του συλλόγου, το συμφέρον της ομάδος. Απλά τα πράγματα. Αυτό ακριβώς έτσι όπως το λες. Και εμένα με προβληματίζει κάτι 50-60 κιντάριδες που είτε θα πούνε τι σε νοιάζει, ρε ο πρόεδρος, ρε και λεφτά, ρε, τι σε νοιάζει. Αυτό με προβληματίζει. Και δεύτερον, το ότι κρατάει το Φερέιρα και βγαίνουν κάποιοι και τον υποστηρίζουν το Φερέιρα. Ο Σαββίδης μπορεί να μην μπορεί να το διώξει, μπορεί να είναι τα χέρια του δεμένα. Μπορεί να μην κουστάει να πληρώσει τη ρήτρα 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Και τον κρατάει έτσι αναγκαστικά. Και του δίνει μια ευκαιρία. Θα μου βγεις εσύ και θα μου πεις ότι ο Φερέιρα είναι καλός προπονητής. Κάνε μας τη χάρη τώρα. Εντάξει, αλλά δηλαδή, δεν θα τον πολεμήσεις κιόλα αφού θα είναι ο προπονητής σου του χρόνου. Δεν θα τον πολεμήσεις, με κάποιο τρόπο θα το στηρίξεις και ας μην τον πιστεύεις. Έτσι είναι το σωστό, οπαδικά. Αν δείξει οπαδικά. Τα ίδια, ναι. Αν δείξει τα ίδια, θα έχουμε θέμα. Τότε θα φύγει με τις θα φύγει. Ναι. Εκεί δεν χωράει κανένα αλαφρυντικό. Λοιπόν, έκανα εκπομπή. Τα φιλιά μου. Γεια σου, Ρεφάνη. Καλό καλά. Υπόλοιπο. Γεια σου, Ρεφάνη. Να είσαι καλά. Ωραίος, Ρεφάνη. Καλό βράδυ. 23-10-287 και 3 οχτάρια. Πάμε στον επόμενο φίλο ακροατή. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, μάλιστα. Χαίρετε. ΑΕΚ Νέα Σμύρνη, τι κάνουμε. Γεια σου, Ηρακλή. Εγώ πειράζει που δεν θέλω να περάσω Ολυμπιακός, δηλαδή. Όχι, σοβαρά. Δικαίωμά σου είναι. Εγώ δεν πάσχω από την ασθένεια που πάσχει η ελληνική κοινωνία τα τελευταία 30 χρόνια σε όλα τα επίπεδα. Την αμνησία. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Δεν μπορώ να ξεχάσω πολλά πράγματα. Θα τη δώσει την κόκκινη. Κοίταξε λίγο τώρα, δεν είναι θέμα αμνησίας, νομίζω, Ηρακλή. Ούτε θέλω να περάσει ο Ολυμπιακός για να πάρει βαθμούς η Ελλάδα, για να πάει στο UEFA, στο Champions League. Άμα είμαστε ικανοί, ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης, να βγουν να πάρουν τα παιχνίδια έξω και να πάρουν βαθμούς. Δηλαδή, άμα έβγαινε φέτος δεύτερος, πού είχες τη δυνατότητα να βγεις. Είτε άμα δεν έπαινε ο ΠΑΟΚ σε 7 βαθμούς πίσω, είτε αν έκανε την έσταση και δικαιωνόσουν, δεν θα σ' άρεσε που θα έπαιζε προκριματικά Champions League. Κοίτα να δεις. Στην Αγία Σοφιά. Έχεις καταλάβει τον καιρό που μιλάμε, πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Εμένα δεν μου λένε τίποτα αυτά. Κοίταξε λίγο, Ηρακλή, τι σου λένε εσένα. Με το τι συμφέρον έχει η ομάδα, έχει μια τεράστια απόσταση από εδώ και από το Βιετνάμ. Το βλέπει ο πρόεδρος. Εντάξει, και το πώς το βλέπουν επαγγελματικά. Και οι ποδοσφαιριστές, όχι μόνο ο πρόεδρος, όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ, του ΣΑΕΚ, του ΑΕΡ κτλ. Ναι, ξέρω να σου πω κάτι, όμως εγώ νομίζω ότι δεν υποστηρίζουμε όλοι την ίδια ΑΕΚ, ούτε όλοι τον ίδιο ΠΑΟΚ. Πολύ σωστό είναι αυτό. Πολύ σωστό είναι αυτό. Ναι, έχουμε είναι οι πολύ σωστό. Οι δικές μας είναι αλλιώς μεγαλωμένες. Ωραία, μαζί σου, αλλά το συμφέρον του συλλόγου πάντα είναι ένα. Δεν μπορεί να είναι δύο. Κοιτάξτε που συμφωνούσε με εμένα. Μάλιστα, το συμφέρον του συλλόγου. Δηλαδή, ο σωστός ο οπαδός δεν θέλει το συμφέρον του συλλόγου, τι θέλει, το κακό. Γιατί και επειδή είσαι και οπαδός παλαιάς κοπής, έχεις παλαιά νοοτροπία. Από την 21 της Σκεπαστής, στη Νέα Φιλαδέλφεια κτλ. Από εκεί σε κόβω ότι είσαι. Τέτοια γενιά. Ναι, άρα μπράβο. Άρα πέρα από την οποιαδήποτε ένσταση, παύλα διαφωνία είχαμε με την οποιαδήποτε διοίκηση, γιατί εμείς πάντα οι 50ρηδες, οι παλιότεροι, είχαμε θέμα με τη διοίκηση. Και το θυμάσαι και εσύ και εμείς. Ιδίως ο κόσμος του ΠΑΟΚ και μετά της ΑΕΚ. Τώρα τα ξέρω, φίλε, γιατί και στις καταλήψεις ήμασταν και στις διαδηλώσεις ήμασταν και στα κυνηγητά ήμασταν και παντού. Πέρα από αυτό όμως. Ως γνώμονα πάντα είχαμε και στους συνδέσμους που πηγαίναμε με τους παλαιότερους μας λέγανε το καλό της ομάδος, το συμφέρον του συλλόγου. Άρα λοιπόν το συμφέρον τώρα του συλλόγου όχι μόνο
του ΠΑΟΚ, γιατί ο Άρης δεν μπορεί να διεκδικήσει, ξέρω εγώ, του χρόνου κάτι καλύτερο. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι καλύτερο, ο Παναθηναϊκός. Άρα το καλό του συλλόγου, του οποιοδήποτε συλλόγου, είναι να υπάρχει δυνατότητα, αν βγει δεύτερος, να παίξει και αυτός προκριματικά Champions League. Έτσι το βλέπω εγώ. Συμφωνώ. Τώρα από εκεί πέρα οπαδικά 100 φορές να αποκλειστεί και να χάσει 18-3. Πολλά είπα, 18-1 να χάσει. Συμφωνώ με αυτά που είπες πριν, μόνο που η ένστασή μου είναι ότι θέλω να στηρίζομαι στα δικά, στη δική μου πλάτη και όχι ιδίως του Ολυμπιακού. Καταλαβες. Αυτή είναι η μόνη μου διαφωνία. Το ίδιο θα έλεγα, φίλε μου Ηρακλή, αν έπαιζε σήμερα ο ΠΑΟΚ και ήμουν Ολυμπιακός εγώ. Εγώ προσωπικά. Έτσι. Ναι. Κατάλαβες. Εντάξει, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες και η δική μου νοοτροπία γέρνει κατά 50% προς εσένα. Έτσι. Διαφωνώ στο ότι θέλω να περάσει σήμερα ο Ολυμπιακός για να έχω τη δυναμική, τη δυνατότητα, αν δεν βγω πρώτος, έτσι, για διάφορους λόγους, ή εσύ αν δεν βγεις πρώτος για διάφορους λόγους και βγεις δεύτερος ή εσύ ή εγώ ή η ομάδα του Ζάχου, να μπορεί να παίξει προκριματικά, ρε φίλε. Το θέμα, ρε Τάσο, είναι ότι άμα περάσει σήμερα Ολυμπιακός, ναι, αύριο ποιος σου ακούει. Και τι έγινε, ρε φίλε. Αργία στο δημόσιο θα έχουμε αύριο. Γιατί αν δεν περάσει, πάρε δια τους ακούς. Ναι, θα έχουμε αργία στο δημόσιο και μπορεί να καταργηθεί και η μάσκα αύριο, άμα περάσει ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι, όπως καταργήθηκε στα πανηγύρια. Εκεί δεν βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει που 20.000 κόσμος ανέπνεε ο ένας στα χνότα του αλουνού και ήταν στριμοκολίδι ο ένας με τον άλλον. Στριμωχτήκαν 20.000 κόσμος, εκεί δεν υπήρξε κορονοϊός, δεν κολλήσανε εκεί. Όχι. Αλλά στα 100 άτομα που γίνεται ένα γλέντι γάμου, κολλάς. 20.000 πήγαν στον Πειραιά ο ένας πάνω στον άλλον για να πανηγυρίσουν. Και η λέξη Ολυμπιακός δεν ακούστηκε σε κανένα δελτίο ειδήσεων και δεν γράφτηκε πουθενά. Πέρα από κάποια της Βόρειο Ελλάδος και πέρα από το Open. Άμα δεις τι εντέχνος το έλεγαν και παράγοντες, λέει, πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας στα κανάλια την άλλη μέρα και τα λοιπά, που ούτε καν το δείξανε. Ούτε καν το δείξανε. Εμένα θα μου πεις. Ούτε εφημερίδες το γράψανε. Ναι, δηλαδή μην τρελαθούμε, ρε παιδιά. Όπως και στα εγγένεια της πλατείας Ομονίας. Ναι. Με τον δήμαρχό μας. Άρα, μπράβο. Τέλος πάντων. Άντε, παιδιά, να σας αφήσω να δούμε και το παιχνίδι. Να το δεις το παιχνίδι. Τι έγινε. Πίτσα πήρα καναμπέ και το γράφω στην Ευρώπη. Γεια σου, Ηρακλή. Γεια σου, γίγαντα Ηρακλή. Μην γίνει κάμι. Πολύ ωραίος είναι. Και ακούσουμε κάνα χθούπα από Νέα Σμύρνη. Ωραίος είναι Ηρακλής. Ωραίος. 10. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το break των 10. Σιγά-σιγά. Να πω λίγο πριν πας. Να πεις. Τα δύο τελικά αποτελέσματα. Η Σεβίλη πέρασε τη Ρώμα 2-0 και η Μπάγκερ Λεβερκούζεν κέρδισε 1-0 τη Ρέιτζερς. Εντάξει, δύο άσους είχαμε και τώρα ξεκινάει η Βασιλεία Άιντραχτ Φραγκφούρτης και Γούλφς Ολυμπιακός. Ξαναπέστε άλλη μία. Τώρα ξεκινάνε Βασιλεία Άιντραχτ Φραγκφούρτης 3-0 το πρώτο μάτς, είχαν κερδίσει μέσα στη Γερμανία, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Μάλιστα. Η Βασιλεία. Και ο Ολυμπιακός 1-1 είχε έρθει στο πρώτο μάτς με τη Γούλφς. Θα μας βάζει τον Ολυμπιακό που τον έχει, ρε παιδιά, να τον πάρει. Για βοηθήστε, στείλτε κανένα μήνυμα. Αντρέα! Συνταξές αυτά. Αντρέα και δύο πιτόκια. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε, παιδιά. Πάλι 23-10-287-3 οκτάρια. Σε λίγο από τώρα. Λοιπόν. Άνοιξε λίγο και εμένα. Βλέπω πικράτικες πολύ. Δεν ξεκίνησε καλά. Δεν ξεκίνησε καλά. Παιδιά, αυτός ο άνθρωπος ήθελε ο Ολυμπιακός να περάσει. Δεν την έχετε στο στούντιο γι' αυτό. Κερδίζει το πέναλτι και έπαθε 4 κράμπες μέχρι να βρει το κουμπί. Ναι, ρε φίλε. Πού το κουμπί, όχι αυτό. Και άνοιξε λάθος. Απ' τη μια χάρηκα. Λάθος φέτα άνοιξε. Απ' τη μια χάρηκα. Λέει, γιατί δεν ακούγεται. Εντάξει, το πέναλτι είναι εντελώς ηλικιότητα του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, έτσι. Δεν παίζει ωσά, εντάξει. Πώς το λένε αυτό, ναι. Άλεν. Ο Άλεν. Άλεν Μπίρεν Καπούρ. Ναι, δηλαδή χάνει την μπάλα, τη γυρνάει την μπάλα πίσω ένας αμυντικός του Ολυμπιακού τερματοφύλακα. Αντί να την κλωτσίσει, ρε παιδί μου, να φύγει out, να πάει στο κέντρο, ξέρω εγώ, να τη δώσει ένα καντήλι, ρε παιδί μου. Ναι. Κάνει, ρε παιδιά, την μπάλα, πάει ένα τριπλάρι, μισό μέτρο από τη γραμμή. Τη εστία. Και του φεύγει λίγο η μπάλα, την κερδίζει ο παίκτη Γκούλφ και πάει το λίγο μια μπροξιά και του κάνει πέναντι. Το ζώο. Τέλος πάντων. Εντάξει. Πάμε στις γραμμές. 23, 10, 2, 87 και 3 οχταράκια. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Στο 9 βρισκόμαστε. Γούλφς Ολυμπιακός 1-0. Το έδωσα το πρωί με ακριβές σκορ. Το έδωσα ακριβές σκορ. Πόσο? 3-0.
3-0. Για να δούμε. Πάμε στις γραμμές. Έπεσε ο φίλος. Όποιος θέλει, ξαναπαίνει. 23-10, 2-87 και 3 οχταράκια. Λοιπόν, να πούμε ότι το τεστ για την ομάδα του ΠΑΟ κορονοϊού που κάνανε σήμερα, γιατί ήταν τρεις μέρες γίνονται, ήταν νομίζω επιτακτική ανάγκη να γίνει, ιδίως μετά το δεύτερο κρούσμα που βρέθηκε σε παίκτη του ΠΑΟΚ. Δόξα τω Θεώ είναι όλα καλά. Τα πάντα βγήκαν αρνητικά σε όλη την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η συνέχεια στην προετοιμασία που γίνεται για τη νέα αγωνιστική περίοδο στο Πήλιο είναι κανονική. Να πούμε ότι αύριο 7:30 το μάτς με τον Ατρόμητο, το πρώτο φιλικό θα γίνει κανονικότατα. Εντάξει. Άρα τελειώνει Τάσο κατά τις 9:30 παρά. Κατά τις 9:30 παρά. Συνεντεύξεις 10. Ναι, κάπου εκεί. Εντάξει. Κάπου εκεί. Οπότε εκεί θα ξεκινήσει και η μαρμίτα. Κάπου εκεί. Ναι. Οπότε εσύ δεν χρειάζεται να έρθεις αύριο. Εντάξει, να έρθω για μια ώρα τώρα. Όχι, να πάει ένα ρεπό αύριο να ξεκουραστείς, να πάει να σκοράρεις λίγο. Δεν το βλέπω, αλλά τέλος. Εκτός να γίνει κανένα. Βάλε αυτό γκολ. Εκτός να κάνει κανένα λάθος ο Άλεν πάλι. Βάλε, το βλέπω τον Άλεν να μην γυρίζει. Κοίτα, κουτσά στραβά ένα γκολ, θα βάλει Ολυμπιακό. Γκολ είναι αυτό το μάτς. Εγώ πιστεύω θα βάλει, Ολυμπιακό γκολ. Δύσκολα. Εγώ πιστεύω θα το βάλει. Δύσκολα. Θα δεις. Είναι, σίγουρα είναι γκολ το μάτς. Τώρα πόσο θα λήξει, αν λήξει 5-1 ή 1-3, ξέρω εγώ, ή 4-2, δεν ξέρω. Τώρα, επειδή μίλησε και ο Ηρακλής προηγουμένως, μίλησα το πρωί με τον φίλο μου στην Αθήνα, τον ΑΕΞΗ. Οι ΑΕΞΗΔΕΣ γενικά μπορεί να είναι όντως αντιολυμπιακοί, λογικό, αλλά έχουν σε εκτίμηση πολύ τον Ολυμπιακό σαν ομάδα. Δηλαδή, μου έλεγε, έχει ομαδάρο Ολυμπιακός. Το λέω όντως, έχει πολύ καλή ομάδα, ρε παιδί μου, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν το λέω. Όχι, μου λέει, θέλω να βάλω, μου λέει, 30 ευρώ στο Χ2. Λέω, δεν τα δίνει σε 10 παιδάκια να φάνε 3 πιτόγυρα. Ο καθένας, λέω. Άστο, λέω. Ναι, το πέναλτι, ποιος το κέρδισε, ο Ποντέσε το κέρδισε. Παίζει, ρε, ο Ποντέσε. Παίζει ο Ποντέσε, νομίζω και ο Ποντέσε και ο. Ένας κοντός ήταν μάτσο που το κέρδισε. Κάτσε, θα σου πω τώρα. Περίμενε. Γιατί το έχουμε εδώ πέρα το. Ναι. Το τέτοιο, περίμενε. Λοιπόν. Βασικό, λέει ο Ποντέσε. Λέει. Ναι. Ποντέσε από τη μία, Τραωρέ από την άλλη. Και ο Χιμένα θα αυτός ο Μεξικάνος που είναι πολύ καλός σεντερφόρ, δηλαδή έχουν τριάδα μπροστά, θανάτου είναι, έτσι. Ναι. Ποντέσε, Τραωρέ, ο Τραωρέ αυτός είναι αυτή τη στιγμή που είναι και ο πιο νούμερο ένα. Αυτός είναι ο Τραωρέ. Ναι. Το πέναλτι που κέρδισε. Δεν το λέει, να σου πω την αλήθεια. Κόρνερ τώρα έχει κούψει. Τριάδα τους μπροστά είναι από τις καλύτερες στην Αγγλία, μιλάμε τώρα. Ποντέσε, Τραωρέ και αυτός ο Χιμένεφ. Mm. Ειδικά ο Τραωρέ είναι από τα μεγαλύτερα. Ωραία. Πάμε στις γραμμούλες λίγο. Ναι, στην Αγγλία. Αλλά στη Μάντσεστερ τον ήθελα αυτό, να σου πω την αλήθεια. Πάμε. Καλησπέρα. Ναι. Ναι, καλησπέρα, δεν είμαι. Γεια σου, φίλε, ναι. Πολύ βροντόφωνος. Αντώνης από Περού, τι κάνετε, όλα καλά. Α, νάτος. Γεια σου, Αντώνη. Από. Αντώνης από Περού. Από Περού. Περού. Αλήθεια λέει. Ναι, γιατί να πει, ψέματα λέει. Δηλαδή, στο Περού είσαι τώρα. Όχι, στο Περού. Σοβαρά, μέσα. Εκεί είναι το Μάτσου Πίτσου, πώς το λένε. Τα Pokémon. Όχι, το Μάτσου Πίτσου είναι εκτός, δεν είναι. Χαμήλωσε είναι το κοντά στο Κούσκο. Πού είναι? Προς τη Σάνδηση. Προς τη Σάνδηση είναι πιο μέσα στη χώρα, στα βουνά, ας πούμε. Μάλιστα. Σ' άκουσα. Λίμα είναι παραλιακά. Αντώνη, σ' άκουσα μία μέρα, είπες, έμενε σε ένα, στο Γιώργο Τζαγόρο που είπες, σε ένα ξενοδοχείο. Δεν θυμάμαι αν είπες πολυτελής, τέλος πάντων, με 5 ευρώ την νύχτα. Καλά, ως πολυτελής όχι, αλλά πολύ καλό. Εντάξει, ένα hostel πολύ, καλό είναι. Πολύ καλό με 5 ευρώ. 5 ευρώ βέβαια είναι τιμή και λόγω κορονοϊού, έτσι. Δηλαδή, κανονικά θα πληρώσεις μπορεί και 15 εδώ που είμαι εγώ. Δηλαδή, αν πάμε σε ένα πεντάστερο, πόσο είναι δηλαδή. Κάνα 30 ευρώ. Άμα πας σε πεντάστερο είναι ακριβά, είναι ακριβά. Όχι, Λίμα γενικά είναι ακριβή πολύ. Α, ναι. Ακριβή. Απλά έχει για όλους, έχει όλες τις επιλογές, ό,τι θες. Μάλιστα. Και γενικά τα φόροι διαμονής είναι σε καλό επίπεδο. Και το οικονομικό όταν θα πας είναι καλό. Ναι, ο Ποντέσε το πήρε. Ποντέσε το πήρε το πέναλτι. Κάτσε να δω. Ποντέσε το πήρε. Ποντέσε το πήρε. Ναι, μπράβο. Εντάξει τώρα. Καλά είπα. Εντάξει. Στην Αγγλία δεν είναι πέναλτι. Εντάξει, δεν είναι πέναλτι. Επέναλτι. Πώς δεν είναι πέναλτι. Αυτός πρόκειται. Μπήκε γκολ. Ναι, ένα μηδέν. Με πέναλτι. Ένα μηδέν. Βλακία ο τερματοφύλακας. Εντάξει, τον σπρώχνει. Αυτό είναι μόνο το παιχνίδι. Δεύτερο, επαναληπτικό είναι. Ένα-ένα δεν είχε λήξει το Καραϊσκάκι. Κάποια μάτς είχαν γίνει τα πρώτα.
Δηλαδή από τη, είμαστε στη φάση των 16. Από τα 8 ζευγάρια, κάποια μάτς είχαν προλάβει πριν τον κορονοϊό είχαν γίνει. Ναι. Αυτό τώρα το Σεβίλη Ρώμα που έπαιξε δεν είχε γίνει το πρώτο μάτς. Μάλιστα. Και κρίθηκε σε ένα μάτς. Ωραία. Αυτά που είχαν γίνει κρίνονται σε δύο. Αντώνη, τι ομάδα είσαι? Τα επόμενα. Όφι είμαι. Όφι. Όφι, αλλά ήταν πάω και έγινε όφι. Ήταν πάω και έγινε όφι. Έκπληκτο έμεινα. Τα λέμε κιόλα. Όφι, δεν μπορούμε να βρούμε σε. Από Κρήτη είσαι? Όχι, όχι, από εκεί, Θεσσαλονίκη. Άντε ρε. Σου λέμε πάω και ήταν ο άνθρωπος και έγινε όφι, ρε. Εντάξει, δεν είναι βέβαια. Ήμουνα πάω, απλά ναι, είμαι όφι τα τελευταία χρόνια. 2-0. Όχι, τα ακύρωσε. Τα ακύρωσε, είναι φάουλ, εντάξει. Έβαλε γκολ η Γουλφς, τώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται, τα ακύρωσε. Εσύ, Αντώνη, αν το θες να δεις το μάτς εννοείς και δεν μπορείς να το δεις τώρα μέσω διαδικτύου, παραδείγματος χάρη. Ξέρεις ότι υπάρχουν... Είναι καμιά φορά τώρα αυτά τα stream τα παράνομα που είναι, εντάξει, ναι. δεν πιάνουν πάντα, οπότε καλά, ναι, είναι πως θα σου κάτσεις, τώρα δεν κάθε. Φάουλ είναι, φάουλ είναι. Παραμένει το 1-0 για την Γουλφς. Συναχωρέθηκε ο Τραγιάς. Ναι. Ωραία ρε Αντώνη. Ήθελα να πω, ξέχατε για το Φερέιρα ήθελα να πω. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ του. Εγώ έχω καλή, πολύ καλή άποψη για το Φερέιρα. Γενικά δεν ξέρω γιατί το έχουν πάει τόσο πολύ. Καλή άποψη. Στο τι έχεις καλή άποψη? Ότι είναι καλός προπονητής, ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ, ότι κάνει πολλές τελικές, ότι πέτυχε τους στόχους του, ας πούμε. Γιατί για να πούμε ότι σχηματίζουμε μια καλή άποψη. Συγγνώμη λίγο, φίλε, για να πούμε ότι σχηματίζουμε μια καλή άποψη, πρέπει να έχουμε μια τεκμηρίωση απόψεων. Δηλαδή, εγώ για να πω ότι μου αρέσει ένα αυτοκίνητο, πρέπει να το γουστάρω και να δω και τις επιδόσεις του, έτσι, να πετύχει αυτό που θέλω να κάνω. Εσύ, ποιο είναι το κριτήριό σου να πεις ότι είναι, ας πούμε, καλός ο Φερέιρα? Καταρχάς δεν είναι ολοκληρωμένη άποψη, γιατί ακόμα δεν είδαμε ολόκληρη χρονιά του Φερέιρα να διαλέξει παίκτες, να κάνει προετοιμασίες κτλ. Έτσι, μιλάμε μόνο γιατί είδαμε πέρσι. Αυτή τη χρονιά που μας πέρασε. Mm. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ένα χρόνο προπονητή του Φερέιρα με τους ίδιους παίκτες. Δεν είδαμε κανένα παίκτη να βελτιώνεται. Ναι. Αντιθέτως, είδαμε να γίνονται χειρότεροι. Να σου πω ότι μου αρέσει και ποιοι βελτιώνονται. Ναι, Αντώνη μου, πάμε. Κανένας δεν περίμενε το Γιαννούλη ότι θα έχει τέτοια εξέλιξη. Έτσι ξεκινάμε τα βασικά. Όλοι περιμέναμε ότι θα γυρίσει ο Βιερίνα να είναι βασικός εκεί που ήταν. Ο Μίσιτς πέρσι, με τον Ρουμάνο δηλαδή, είχε 7 συμμετοχές, 10 πόσοι, και δεν ήταν όλες αλλαγή. Δεν υπολογιζόταν. Ήταν ίσως για να παίρνουν ανάσταση οι άλλοι, γιατί ήταν και άλλοι όλη τη χρονιά. Τη βγάλανε οι δυο τους ουσιαστικά. Ήταν τραυματίας πάλι ο Μαουρίσιο. Μιλάω για αυτούς που έφυγαν, τον Σάκοφ και τον Ισπανό, τον Γκάνιας. Τον ξέχαστο. Τον Γκάνιας. Άνα, μπράβο, τον Γκάνιας. Mm. Καταρχάς, οι παίχτες, η ομάδα έχει αλλάξει ολοκληρωτικά, ρε παιδιά. Δεν ξέρω τώρα πώς το έχετε δει εσείς ότι λέτε ότι είναι η ίδια ομάδα. Όταν έχεις χάσει το κέντρο σου, που είναι ο Σάκοφ και ο Γκάνιας ουσιαστικά όλη τη χρονιά. Έχεις χάσει τον Μπρίγιοβιτς που ναι, μεν έφυγε στη μέση της χρονιάς, αλλά τον πρώτο γύρο που με τον Λουτσέσκου πόνεσαν τα μάτια μας, όποιος έβλεπε πάω. Με τον Λουτσέσκου πόνεσαν τα μάτια σου. Με τον Λουτσέσκου πόνεσαν τα μάτια σου. Το πρώτο γύρο. Φίλε, δεν τα θυμάσαι μάλλον. Τέλος πάντων. Δεν τα θυμάμαι. Πόσες τελικές έκανε με Λουτσέσκου στο πρώτο γύρο, πάω. Μπες και δες τα στατιστικά του Λουτσέσκου και του Φερέρα και θα κλάψεις, φίλε. Θα κλάψεις. Εγώ ένα θα σου πω ότι στο Λουτσέσκου για να βάλεις γκολ. Για να βάλεις γκολ, έπρεπε να κάνεις αίτηση στον ΟΗΕ. Την καλύτερη άμυνα είχε στο πρωτάθλημα. Και αυτό σου έδωσε και το πρωτάθλημα. Να ξέρεις. Εδώ τώρα και η Κουτσή Μαρία σε βάζει 2 γκολ για πλάκα σε κάθε μάτς. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση, αδερφέ, και έχω και πολλές γραμμές. Πες λίγο το σκεπτικό σου, ολοκλήρωσέ το για να πάρω και τους υπόλοιπους. Ωραία. Στο σκεπτικό μου τώρα όσον αφορά το Φερέιρα. Στο play-off, όταν πλέον έκανα και τη συζήτηση αυτή που λένε με το Σαββί την περιβόητη, ναι. Γύρισε το σύστημα με 3 πίσω για αυτόν ακριβώς το λόγο που λες για τα γκολ. Και φάνηκε ουσιαστικά όλη η γύμνια του ΠΑΟΚ μεσοεπιθετικά μετά από αυτό. Ναι. Δηλαδή πίσω ο ΠΑΟΚ δεν δεχόταν γκολ και όντως μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πως η ομάδα αφομοίωσε τόσο γρήγορα το σύστημα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που εκπαιδεύει την ομάδα του να αλλάξει σύστημα και από 4 πίσω να γυρίσει στους 3 σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, για μένα το λιγότερο δουλεύει πολύ στην προπόνηση, έτσι. Μάλιστα. Δεν είναι τόσο απλό όσο το συζητάμε εμείς. Mm-hmm.
Και ο ΠΑΟΚ όντως και τα νούμερα το δείξανε και οι τελικές που δέχτηκε δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα πίσω αμυντικά. Από το κέντρο και μπροστά όμως δεν έχει ρε φίλε ο ΠΑΟΚ τους παίκτες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όταν έχει το Βιερίνια στην ηλικία που είναι. Ο Μαουρίσιο όλη τη σεζόν έλειπε. Του φέρανε για χαφ το Νεσίτη. Έφυγαν τα δύο τα χαφ που είχε ο Σάκοφ και ο Κάνιας. Έφυγε ο Πρίγιοβιτς. Δηλαδή ο Ζαμπά δεν έπαιξε όλη τη χρονιά. Ναι. Αυτά πρέπει να υπολογιστούν. Ο ναι, και γιατί ρε φίλε, τον Άκμπομπ, δηλαδή το Σφιντέρσκι, το Λιμιό, τον Μπίσεσβα, τον Ελκαντουρί που είναι ο αγαπημένος του παίκτης. Γιατί δεν τους βελτίωσε ρε φίλε και του χειροτέρεψαν όλοι αυτοί, αφού είναι καλός προπονητής. Αυτή η χρονιά νομίζω ότι ήταν η καλύτερη χρονιά του Ελκαντουρί, δεν ήταν. Κατά τη γνώμη μου δεν έκανε. Φαντάσου χειρότερη πια ήταν. Αντώνη, πρέπει να πάρω και τους υπόλοιπους φίλοι γιατί περιμένουν. Αν θες, περίμενε να πάρουν ένα ακόμα και ξαναμιλάς. Όπως θες. Θες να σε κλείσω, θες να σε χαμηλώσω. Ωραία, περίμενε στη γραμμή. Ωραία, Καρδάση, ωραία, περίμενε. Να πούμε ότι έχασε ευκαιρία ο Ολυμπιακός. Ναι, έπεσε ο άλλος. Με Τσιμίκα. Ευκαιρία, άρα έχασε ο Ολυμπιακός. Καλή ευκαιρία, όχι ευκαιρία. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Στην κλειστή γωνία ήταν. Καλησπέρα. Ήταν καλή ευκαιρία. Καλησπέρα. Για χαρά. Νάτος. Καλώς τα ξαδέρφια. Γεια σου Πασχάλη. Ρε Τάσο. Έλα. Αύριο το φιλικό με τον Ατρόμητο το δίνει κανένα κανάλι. Το Νόβα, το συνδρομητικό. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τον Νόβα. Πάω τη βίδα, δεν υπάρχει. Το συνδρομητικό βρε Παξιμάδι, φιλικό είναι. Καλά τα λες. Καλά τα λες. Στο αλλά παίζει και ο Ατρόμητος. Καλά τα λες. Μπράβο, μπράβο Πασχάλη. Ωραία, εσύ σου είσαι συνταγματάρχη. Δεν θα πάρουμε τα φράγκα, ρε αυτή. Μπράβο, εγώ εσύ σου συνταγματάρχη ή πουλούσε άμαλε, ρε. Μπράβο, καλά τα λέει. Τρέλα πουλά σου λαού του. Μπράβο, εγώ τρέλα πουλά, ωραία, Παξιμάδι, κατεψυγμένο. Μόνο ΠΑΟΚ παίζει, δηλαδή άλλη ομάδα δεν υπάρχει. Γηπεδούχος λοιπόν, είναι ο ΠΑΟΚ. Καλά τα λέει. Αφού συμφωνεί Αργιανός μαζί σου, φαντάσου τι είσαι. Όχι, καλά τα λέει. Με το σωστό είμαστε. Τι να σου. Καλά λέω ότι είσαι τρελοκομεία και οι δύο. Γιατρές μου είσαι και ο Αργιανός και ο ΠΑΟΚ. Και εσύ το ολοκλήρωσες που παίρνεις τηλέφωνο. Έχω παίξει 5-0 τη Γουλφ. Γουλφ μη με χαλάει στην καρδιά σήμερα. 5-0 την έχεις παίξει. Πεντάρα είναι αυτή. Θα βγει και ο κ. Βασίλης. Εντάξει, άντε να δούμε ρε πέντε. Ο παδός του Ολυμπιακού. Τώρα τι κλαίνε, καλά. Ρε Τάσο, αυτό τον τερματοφύλακα ότι φυσικά τα 19 δεν θα τον είχαμε ρε. Ναι. Άκουσε τι είπα. Έλα, πήρε μια κοπέλα το Ζάχο τώρα, έχει ωραία φωνή και λέω ποια είναι. Α, δεν πειράζει, μετράει. Πού είσαι, έλα. Έχει χεροκιάρι στο ραδιόφωνο. Ζάχο είναι, είναι περιζήτητο Σεργέννη. Έγινε, φιλιά. Άντε, έλα, εξαδέρφη, περιμένει. Έγινε, ρε. Τι να κάνω, θαυμάστριε, τι να κάνω. Δεν με αφήνουν σε ησυχία. Τι να κάνω. Θα αγαπώ πολύ, ρε. Γεια σου, Πασχάλη, και κατά. Για χαρά. Τι να κάνουμε, ρε. Χωριέμαι πολύ τελευταίο. Λοιπόν. Τα λέω καλά. Μια χαρά τα λες. Αντώνη, εδώ είσαι. Ναι. Έλα, Αντώνης. Λοιπόν. Αντώνη, πάντως μας τα είπες πολύ αναλυτικά. Έχει άλλες τρεις γραμμές. Θα σου δίνω ένα λεπτό, θα σε αφήνω. Ναι. Εντάξει, Αντώνη, πάντως μας τα είπες πολύ ωραία για την ομάδα σου τον Όφη. Εντάξει, δεν πάω και. Γι' αυτό κράτησα τη γραμμή. Θέλω να πω για μια παρέμβαση για να κάνω καφέ. Έχει ένα θέμα ο τρίτο μου φαίνεται. Αλλά α το δώσουμε ένα χρόνο να δούμε τι κάνει. Έλα, πάμε. Δεν έχω θέμα, αδερφέ. Απλά νομίζω ότι περιγράφω τα όσα είδαμε όλοι και την πραγματικότητα. Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό στο ράδιο από αυτό που είδες εσύ και εγώ. Έχουμε και διαφορετικές θέσεις έτσι και διαφορετικές οπτικές. Δεν συμβαίνει. Εντάξει, εγώ το είπα και στο Συρίγο που είχαμε αντιπαράθεση στο Γιώργαρο. Τον είπα από τη στιγμή που ο άνθρωπος στηρίχτηκε και τον κρατήσα στην ομάδα, το στηρίξουμε και εμείς. Αλλά οι πράξεις του και το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ και το πώς βαθμούς θα πάρει και το τι διάκριση θα έχει στην Ευρώπη θα καθορίσει και το μέλλον του νομίζω, έτσι. Καλά, ναι, εννοείται. Ωραία. Ξαναπερίμενε. Δεν λέω ότι είναι υπερβολικό, δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου. Αλλά... Ναι, κατάσταση μου. Ξαναπερίμενε, άμα δεν θα πάρω μια γραμμή ακόμα. Μπαλαντέρισε εσύ, πουλάκι, πώς το λέμε. Άντε, να πούμε για όφη. Για όφη, να το. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ. Έλα, Στέλιος, Κορδελιό. Γεια σου, Στέλιος. Πες του τα τώρα. Πες του τα τώρα, χθες θα έλεγες. Να το δώσουμε εδώ ένα παράσημο στον Κορδελιό, να τον κάνουμε στρατηγό. Άκου συνταγματάρχης. Εδώ δούμε παράσημα πες το να. Ταγματάρχης ή συντάγματάρχης είχε πει. Ταγματάρχης ή συντάγματάρχης. Τώρα εγώ το δίνω να δω στο Κορδελιό άμα θες μοιράζουμε. Τον κάνουμε και στρατηγό άμα θες. Εντάξει γίνεται. Γίνεται. Ερχόμουν. Πολύ ωραίος. Ναι.
Τάσο. Έλα, φίλε μου. Όσο για το Φερέρα, εγώ μαζί σου είμαι. Ούτε εγώ τον πάω. Για σκέψου, για βάλει λίγο στο μυαλό σου, άμα αποκλειστούμε από καμιά, δεν παίζουμε με, από τις ομάδες που αποκαταλαβαίνουν πριν την Βεσίκτας, είναι η Πλιζέν και η Ραπίδ, δεν είναι. Ναι. Ωραία, και αποκλειστείς από καμιά Ραπίδ ή καμιά Πλιζέν. Ναι, γιατί δεν ξαναποκλείστηκες από, από τη Ραπίδ με τα επεισόδια τότε και όλα που τιμωρηθήκαμε, θυμάσαι. Κοίτα, άμα δεν σε παίρνει άλλη φορά να αποκλειστείς. Γιατί και η Ραπίδ είναι αποδυναμωμένη. Και η Πλιζέν δεν είναι καμιά ομάδα. Ναι, Στέλιο μου, αλλά όπως θες να περάσεις εσύ, έτσι θέλουν και αυτοί. Δηλαδή και σένα δεν σε βλέπουν σε μια ομάδα, σε καμιά ομάδα φόβητρο. Δηλαδή τώρα η Rapid Vienna, η αυστριακή ομάδα, ή η Μπεσίκτα, ξέρω εγώ, δεν σε βλέπει σε καμιά ομάδα φόβητρο. Γιατί έχεις και τέσσερις αποτυχημένες χρονιές στην Ευρώπη. Ναι, ωραία. Η Μπεσίκτα τη φύγανε και τρεις παίκτες, να ξέρεις. Πολλοί τη φύγανε, όχι τρεις. Καμιά εφτάρα φύγαν και θα φύγουν κι άλλοι. Ζάκο. Ναι. Ζάκο. Ναι, ακούω. Σε συνήθεια την εκπομπή πολύ την γούσταρα. Σου λέω εγώ έκανα παρέμβαση που αυξήσει ναι. Για άλλους, έτσι. Ναι. Και οι τελευταίοι φίλοι, οι σαραντάριδες και οι σαρανταπεντάριδες και οι πενηντάριδες αυτή της φουρνιάς. Έτσι. Οι Αριανοί, εγώ τους βγάζω το καπέλο. Ναι, ήταν ωραία εκπομπή χθες πραγματικά. Σκέφτονται μετά από πόσα χρόνια που σκέφτονται. Ούτε να τους φταίει ο ΠΑΟΚ, τα λέγανε, ούτε κανένας Ολυμπιακός. Και σε να σε παραδέχομαι. Όταν ακούω που λες για σένα τώρα έτσι, όταν λες ναι. Αργανός, ακούει με τη λέξη πλάνο 2 ετών και τρελαίνεσαι, εγώ είμαι μαζί εντάξει. Σου φίλε. Εγώ είμαι μαζί σου και χάρηκα για τα παιδιά και τον Πόσμαν που έφερες είναι καλός, έψαχνα τον Τάσο. Ο Πόσμαν δεν τον έφερα πρώτη φορά, ρε, τον έχω φέρει αρκετές φορές, απλά πρώτη φορά τα άκουσες χθες. Ναι, εντάξει. Ο Πόσμαν... Από τα τελευταία τηλεφωνήματα κατά τις 12 η ώρα ναι. Που γίνανε μετά που πήρα εγώ τηλέφωνο, βγάζω το καπέλο σε αυτούς τους Αριανούς. Ο Γιάννης. 45 και πάνω. Στέλιο, είναι τρομερή. Ο Γιάννης δεν είναι μεγαλύτερος από μένα. Είναι 57 είναι ο Πόστιμα, δεν είναι μικρός. Κατάλαβες. Όχι, εγώ λέω για τα παιδιά. Ναι, όχι. Τρέφω, όχι γιατί είπες. Ναι, γιατί είπες για το Γιάννη, για τις απόψεις του, εντάξει. Είναι... Στέλιο, επειδή εμάς μας λένε πονόψυχους. Εγώ δίνω. Εγώ κάτσε ρε λίγο να μιλήσει και κανένας άλλος. Περίμενε, βρε ζεστό ψωμί, περίμενε. Είπες καλή κουβέντα, τελείωσες. Επειδή τα παιδιά είναι στερημένα από τίτλους, τουλάχιστον ακούγονται λίγο παραπάνω τώρα το καλοκαίρι. Παιδιά. Γι' αυτό κανονίζω λίγο καμιά μέρα. Παίρνω κανένα ρεπό. Εγώ ξέρω πού το λες. Ναι. Η λογική τους δεν φταίω ΠΑΟΚ ήταν. Πάντα ο Άκης δεν βγήκε. Ο Άκης δεν βγήκε νομίζω. Ευτυχώς. Όχι, βγήκε νομίζω. Κοίτα. Πάντα κοιτάς πρώτα το σπίτι σου και μετά, εγώ τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου, κοιτάς πάντα πρώτα το σπίτι σου και μετά θα δω και τα άλλα. Και τα άλλα παίζουν, ειδικά στην Ελλάδα παίζει πολύ το έξω και παιδικό, εντάξει. Όχι ότι... Με το πάω με τρέλαινε. Λοιπόν. Δηλαδή με τρέλαινε και εμένα αυτό με το πλάνο. Ναι. Και να μην τα ακούς, ειδικά μα είσαι 50 άριστο. Ναι. Στάσου να βάλουμε και έναν ακόμα στην γραμμή που περιμένει. Όχι, ο Αντώνης είναι στα... Έλα, καλησπέρα. Ρε Ζάχο, απαράδεκτος. Τι έκανα, ρε. Δεν με κατάλαβες. Ο Χρήστος, ναι, έλα, εντάξει. Έτσι, έλα, ωραία. Ο άλλος μου λέει τι το λες. Χρήστος, έλα. Λοιπόν. Μα λέει να μην λέω τελικά. Λοιπόν, ανεβάζω και Αντώνη. Κάνε κάτι καλό. Από πού είπαμε. Ξαναμπαίνει πολύ γρήγορα στο μάτς. Καλά, ρε παιδιά, σε θέλει μπάλα. Γκολ είναι, ρε Ζάχο, αυτό. Ρε εσύ άλλαξε το βρίσκεται μια χεριάρα προηγουμένως. Ο... Καλά, τα... ένα λεπτό λίγο. Τα... Πέτρο Μαρτίνς. Ακούγονται ήχοι πανηγυρισμού από τα μεγάφωνα. Ξανά. Μάλλον. Δεν γίνονται η αυτά. Η εξαιρετική παλιά. Α, offside. Όχι, δεν offside. Offside. Δεν είναι offside, τον καλύπτει ο άλλος. Ποιος τον καλύπτει. Από πίσω. Αυτός φτάνει μέχρι να πάει τη μεγάλη περιοχή. Μπαίνει μέσα, βλέπει ότι είναι ο μόνο Μασούρας αρχικά. Βλέπει προς τα έξω τον Καμαρά. Κοίτα, από τρεις κόντρες έγινε και μπήκε γκολ. Και στον πορεία, αλλάζει πορεία. Και καταλήγει στα δίχτυα. Δεν ξέρω αν υπάρχει έλεγχος. Βέβαια υπάρχει ο Φάιντ. Δεν offside, είναι ο Φάιντ. Άστο να λέει αυτό. Λοιπόν, βάζει στίγμα ένα ποτό. Ένα ποτό, βάζει στίγμα. Δεν βάζω. Ε? Εγώ λέω ότι είναι offside. Τι βάζει. Στη γράμμα τη, αλλά. Αλλά βέλεθ offside είναι. Δεν είναι offside, σου λέω. Περίμενε να το ακούσουμε. Το έχει live. Δεν είναι offside. Ακούγεται. Τι. Ακούγεται ο Φάιντ. Αγωνία. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Δεν είναι. Το καλύπτει ελάχιστα ο άλλο. Ο πίσω τον καλύπτει. Τον πίσω, αλλά είναι γκολ. Περιμένετε ρε παιδιά λίγο μισό λεπτό, ναι. Χρήστο, περίμενε. Στο 50ο του μάτσε φέτος κι αυτός. Εγώ λέω offside. Δεν υπάρχει offside. Τον καλύπτει ο άλλος πίσω. Το χέρι δες που είναι. Όπως είχε σκοράρει η Γουλφ στο πρώτο παιχνίδι.
Για να δούμε. Πορεία, η μπάλα στα πόδια του Μπουχαλάκη. Δεν ξέρω τι ισχύει σε αυτά τώρα. Ο Καμαρά. Εγώ ακούγομαι, ρε. Ακούγεσαι. Αλήθεια, να δούμε για να παίρνει τόση ώρα πάνω να πει ότι είναι οριακή η φάση. Ε, βέβαια είναι οριακή. Και ο Πολωνός περιμένει τον συμπατριώτη Βαλαβάνο. Τον Πολωνό. Πολωνός, ναι. Τόσο, για Ρουζένσκι. Ανεψιός του Λεχ Βαλέσε. Offside του Ελ Αραμπί. Η αγωνία στο κατακόρυφο, αν μείνει, αν υπάρχει γκολ, είναι διαφορετικά τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω γκολ είναι. Θέλει πάλι εγώ ένα γκολ όπως και στο ξεκίνημα το του αγώνα, αλλά αυτή τη φορά αν τον ισοφαρίσει. Χρήστος, εσύ τι λες. Οι Wolves, χρήστος, η πρόκληση δεν παίρνει ο Ολυμπιακός. Δεν έχω κανένα. Α, δεν πες, δεν πες, πες την απόψη σου. Αντώνη, Αντώνη, έχεις αγωνία. Σκέψου τι είναι. Τόση ώρα, το Δημήτρη φαντάζομαι ότι θα γίνει 100. Αντώνη, ακούω. Κάποιοι ποδοσφαιριστές σε κάποια στιγμή. Κάτσε να δούμε. Έβαλε γκολ ο Ολυμπιακός και το κοιτάνε για offside. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή πιστεύω είναι στο χιλιοστό. Η αγωνία είναι μεγάλη για να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ. Αυτό που μας δίνουν πάντως εδώ που βλέπω εγώ δεν είναι ξεκάθαρο. Πολύ ωραία εκεί. Βέβαια. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να τον καλύπτει τον Ελ Αραμπί. Έλα. Βέβαια το πόδι. Πλάκα είναι ότι πήρα τηλέφωνο για να ευχηθώ και καλά. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, έτσι για πλάκα. Έβαλε γκολ. Και με το που παίρνω τηλέφωνο, ναι, έβαλε κόλαση. Offside. Όταν λέει ο Ζάχος offside, θα ακούτε offside. Μιλάει. Σφαγή. Μιλάει ο Μουρίνιο. Σφαγή. Όχι, είναι offside. Είναι offside, πολύ λίγο είναι offside. Εντάξει, αυτά δεν ψήφιζε το offside, τα παιδιά. Πώ δεν είναι. Έλα, αφού είναι offside, τι θα πει. Έλα, 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 έλα. Άμα περάσει ο Ολυμπιακό, θέλω ύμνο Ολυμπιακό. Κοίτα τώρα τι offside έδωσε, ρε παιδιά. Κι όμω είναι offside, ρε παιδιά. Αφού είναι, τι να κάνουμε τώρα. Και το ποδάρι του κοίτα που είναι. Το κομπιούτερ το έβγαλε, ρε φίλε. Εγώ το έβγαλα. Το χέρι, δηλαδή το νύχι του είναι offside. Τέλος πάντων. Παιδιά, μιλάμε για να κλάψει από τα γέλια. Χιλιοστά είναι, αλλά είναι. Τέλος πάντων. Πού το. Ξανά, το κοιτάει ξανά, τι γίνεται. Κοσμάς μου λέει γκολ είναι, δεν υπάρχει λίγο offside στο χέρι. Προφανώς δεν ήταν το χέρι. Τέλος πάντων. Και εγώ για γκολ το είδα, ρε Κοσμά. Τέλος πάντων. Έλα, έλα, Αντώνη, Χρήστο, στο είδε στον αέρα. Έλα, ποιο είναι, ποιο μιλάει. Και οι δύο είστε στον αέρα. Και οι δύο είστε εγώ σηκωμένου. Ψηφίστε που λέγει ο Ζάχο. Ψηφίστε. Ναι. Γκολ γκολ είναι το μάτς, ξέρεις. Μπα, αφού και αυτό ακυρώθηκε, δύσκολος βλέπω. Αλλά και οι άλλοι είναι μπροστά, είναι καλοί. Και πάνε να το τελειώσουν το άτομα. Βάλουν ένα γκολ να το τελειώσουν. Πάντως πώς μπήκε, είδες, χτύπησε δύο κόντρες, παιδιά. Δεν ξέρω αν βλέπετε το μάτς. Ναι, κόντρα. Σουτάρει ο Καμαρά. Ο Καμαρά, Καμαρά ναι. Ναι, χτυπάει σε ένα πόδι, χτυπάει και στον άλλο που είναι πάνω στην γραμμή και μπαίνει γκολ, παιδιά. Εντάξει. Δηλαδή, άμα θέλει να μπει, άτιμη μπαίνει, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Έχασε και μια ευκαιρία με τον Τσιμίκα και μια ναι. καλή ευκαιρία και η. Εγώ είπα ότι Wolf. Θα είναι γκολ γκολ Ζάχος, το είπα. Εγώ 3-0 το βλέπω. Επιμένω. Εντάξει, okay. Θα δούμε. Μπορεί να κάνουμε λάθος. Όχι, είσαι καλύτερο στο στοίχημα. Πολλές φορές. Καλά, εντάξει. Πρόβλεψη είναι. Παιδιά, στον αέρα είστε. Λοιπόν, Ζάχο. Έλα, ωραίες μεταγραφές. Ο Μπερτόλιο, Σάκετ και ο Μάνος που διαβάζω είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ καλές μεταγραφές. Ο Μπερτόλιο τον ξέρουμε. Τον Σάκητς εγώ δεν το θυμάμαι. Λένε ότι ήταν πάρα πολύ καλός. Τώρα ναι. για, για επιθετικό σε αυτόν τον Ισπανό δεν τον ξέρω. Εντάξει, μου πεις, εγώ σου είπα ποιο θα προτιμούσα από πέρσι το είχα πει. Δεν ξέρω τώρα. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω τι είναι τόσο πολύ το κασέ του. Σου είπα ποιον θα ήθελα. Τον Καρύμ, αλλά. Εντάξει, δεν ξέρω. Βέβαια. Αυτό ο Χατζησαφή του Ολυμπιακού πρώην. Πάλι πριν 3 χρόνια έπαιζε στον Ολυμπιακό. Ναι, ρε παιδί μου, έπαιζε όμως. Τώρα που θα δώσετε. Ένα λεπτό, που θα δώσετε τον Ακπομπ. Αν τον πάρουμε μετά την επόμενη χρονιά, τι γίνεται. Ήταν παίκτη του ΠΑΟΚ. Ναι, άρα και τη Άρσεναλ ήταν. Και τη Άρσεναλ. Του ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ θα έχει φύγει μετά από ένα χρόνο. Τι να κάνουμε τώρα, μην τον πάρουμε άμα το θέλουμε. Πάρτε τώρα, παιδιά, άμα έχετε χρήματα και μπορείτε, πάρτε. Αυτό λέμε. Όλοι πουλούνται και όλοι αγοράζουν. Μαζί σου. Έλα. Ζαχώ. Ναι. Για πες μου λίγο, με Γκάμα και με Γκαρσία τι γίνεται, ξέρουμε τίποτα. Κοίτα, από αυτά που ακούω και μην νομίζεις, εντάξει, δεν μίλησα και λίγο να σου πω την αλήθεια με τον Χρύσανθο. Για τον, δεν ξέρω, υπάρχει μια πεποίθηση ότι είναι ο τέτοιο είναι τελειωμένος ο Γκαρσία. Για τον Γκάμα, φίλε, με τα λεφτά που ζητάει, εγώ δεν θα τον, παρότι είναι που λένε μου, δεν θα τον ανανέωνα, εντάξει. 380, 350, 370, 380 που ζητάει. Πολλά είναι, πολλά είναι. Είναι πολλά, πολλά εντάξει. Ρε, όταν πολλά. Το κάνετε αυτό πράγμα με τσατίζετε πολύ. Ρε, τι σας νοιάζει εσάς αν είναι πολλά. Εσείς θέλετε ένα παίχτη, ρε, οπαδίστε. Να βάλει το χέρι στην τσέπη ο πρόεδρος και τον πληρώσει. Άκουσε, άκουσε. Αυτό που λες την προηγούμενη. Χθες το. Δεν μπορώ το καταλάβω. Χθες το σχολείο σας. Συμφωνώ με αυτό που λες. Άλλο αυτό όταν έχω όμως έναν άνθρωπο που ξέρω ότι έχει. Ο άνθρωπος έχει ταβάνι, εντάξει. Hey, δικό του θέμα εγώ είναι, δεν είπα. Δεν εσύ σαν οπαδός πρέπει να πετύσεις το καλύτερο τον παίκτη. Εγώ δεν είπα να μην δώσει τα 380 να τα δώσει να πάρει δύο παίκτες.
Αυτό λέω. Να τα δώσει τα 380. Εγώ δεν λέω μήνυμα. Και άμα οι δύο παίκτες δεν μπορούν να κάνουν τον ένα. Νομίζω ότι μπορούν να τον κάνουν τώρα. Με 200.000 μπορεί να βρει δύο καλούς παίκτες. Κουέστα και ο Ματίας Ζάχου υπογράψανε. Ο? Υπογράψανε, υπογράψανε. Κουέστα και ο Ματίγια. Ο Κουέστα και ο Ματίγια έχουν συμφωνήσει ότι δεν έχουν υπογράψει ακόμα. Αλλιώς δεν ανακοινώ. Νομίζω όχι. Ο Ματίγια ανακοινώθηκε νομίζω για δύο χρόνια. Ο Κουέστα δεν ξέρω γιατί ακόμη όχι. Και ο αυτός ο Ζάκης είναι πάρα πολύ καλό. Είναι καλός, δεν το θυμάμαι παιδιά στον Ατρόμητο, όλοι λένε πολύ καλά λόγια, θα τον δούμε. Τώρα τι να σας πω, δεν τον παρακολουθούσα. Τι να νομίζω σας πω. Ζάχο ταιριάζει με το... Ένας, έλα Βαντώνη. Έλα. Έλα. Εκεί δεξιά είχε και θέμα ο Άρης γιατί με το στόπερ έπαιζε με το Ρόζ. Ναι. Εγώ είμαι, δεν ξέρω, είμαι από τους λίγους που δεν μ' άρεσε εμένα ο Ρόζ δεξιά. Δεν ξέρω. Ωμό! Τι κάνει ο Ολυμπιακός, παιδιά, βάλει. Δεν τη βρήκε την μπάλα ο Καμαρά πάλι, δεν είναι αυτός ή όχι. Όλοι ίδιοι, όλοι Καμαρά του. Ο Μπα είναι αυτός, νομίζω. Ο Μπα. Ξέρω, ο Μπα, ο Μπού. Τέλος πάντων, παιδιά, καλό βράδυ. Έγινε, έγινε. Και αυτό offside είναι όμως. Και αυτό να μπαινε και αυτό δεν μετρούσε. Ο Ρόζ πιστεύω άμα έπαιζε με τρεις πίσω ο Άρης δεξί στόπερ θα ήταν πάρα πολύ καλό. Αλλά εμένα γενικά μου αρέσει σαν αμυντικός ο Ρόζ. Εντάξει, για δεξί μπακ όχι, αλλά σαν στόπερ είναι ωραίος. Ο Σισέ ήταν. Εντάξει, ο Σισέ ήταν, ναι. Κοίτα να δεις, ήταν καλός μπροστά, είχε δυνάμεις, έτρεχε εντάξει, αλλά άμυνα πίσω δεν. Τώρα και, είναι και άργος. Δεν μπορεί να τα κάνει κιόλας. Καλά ρε φίλε, δεν είναι και η θέση του, εντάξει, δεν είναι και η θέση του. Αλλά εγώ όχι, δεν μ' άρεσε να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Εγώ τον προτιμούσα στα center back, έτσι. Που ήταν πολύ καλύτερο. Άμα κρατήσει και Κουέστα και δεν ξέρω, ο Σόουζα έμεινε, τι έκανε. Ο Σόουζα όχι, ακόμη είναι προφανώς στη διαπραγματεύση. Δεν έχει γίνει τίποτα με τον Σόουζα. Άμα κρατήσει και αυτούς ένα σχετικό κορμό τον κρατάει. Δεν ναι, η αλήθεια έτσι είναι όπως το λες. Πολύ... Έτσι είναι. Μεσοεπιθετικά θες κάνα extreme forward που δεν έχει. Έχει, εντάξει, έχει εκεί μπροστά. Έχει και μένει από ό,τι δείχνουν όλα και ο Φετφαντζίδης, οπότε είναι εντάξει, έχει εκεί πέρα και λύσεις. Και θα πάρει και νομίζω όπως λες και εσύ κανένα ακόμη. Αν έρθει και ο Ματέο, τι να σου πω. Εντάξει, ο Άρης μέσω επιθετικά. Ο Άρης μέσω επιθετικά θα είναι και πάλι καλός πιστεύω. Το πρόβλημα θα είναι, αν υπάρχει πρόβλημα, πίσω πάλι έτσι. Στην τετράδα να δούμε. Εκεί αν μπορέσει να δει την τετράδα θα είναι καλός. Όπως αν και ο Βέλεθ είναι μεγάλη. Είναι απόλυτα. Ήταν καλός παίκτης ο Βέλεθ. Τώρα, ό,τι να λέμε για το χαρακτήρα του, για αυτό που έκανε και τέτοιο, εντάξει, ακούγονται πολλά. Εντάξει, ήταν καλός για το ελληνικό πρωτάθλημα, ήταν καλός παίκτης. Τώρα, να μην λέμε ό,τι θέλουμε. Να δούμε. Να δούμε. Εκεί χρειάζεται παίκτη. Ένα σίγουρα μπορεί και δύο. Εμείς πήραμε το Βούρο, δεν ξέρω αν διαβάσατε. Το Γιάννη, τον ηθοποιό. Όχι, το Μπραξιτέλη. Μπραξιτέλη, τι είναι, έχει καμιά συγγενεία. Δεν το, θα σε γελάσω, δεν το ξέρω. Ναι. Είχε παίξει τον Ολυμπιακό Πιτσιρίκος και τον είχαν δώσει, τον είχε πάρει μετά το ΑΠΟΕΛ. Έπαιζε, αλλά έχει τώρα σκέψει το παιδί, είναι 24-25 χρονών και έχει 6 συμμετοχές, 7 ομίλους Champions League, ομίλους Europa League, δηλαδή έχει παραστάσεις. Δεν είναι... Από πού τον πήρατε? Το ΑΠΟΕΛ. Καλά λέει, ΠΑΟΚ γράφει εκεί, ρε. Πού? Να το ΠΑΟΚ γράφει εκεί, σε ένα πανό. Έχουν βγάλει πανό. Που λέει ΠΑΟΚ, αλλά και να είναι της ομάδος. Ακριβώς στο κέντρο. Στη Γούλφς. Στο κέντρο ακριβώς είναι ένα πανό που γράφει ΠΑΟΚ, αλλά. Τίποτα φοιτητές θα είναι. Όχι, δεν είναι φοιτητές. Δεν υπάρχει. Να το. ΠΑΟΚ λέει. ΠΑΟΚ λέει, αλλά δεν ξέρω αν είναι το μισό από καμία διαφήμιση. Το μισό πανό από κάποια διαφήμιση. Να μου το έστειλε και ο Σταύρος. Κάνε ένα επίλογο, γιατί πρέπει να κάνουμε και το διάλειμμα. Ναι, τίποτα. Αυτό ήθελα να πω λίγο και για τον Όθη που και εμείς είχαμε θέμα πίσω ουσιαστικά στην άμυνα. Δηλαδή τώρα με κάτι κουτρουμπίδες και γιανούλιδες που παίζουμε. Πήραν ήδη το Βούρο που για μένα είναι πολύ καλή λύση πίσω. Τώρα ψάχνουν λέει και άλλο ένα στόπερ. Έχει κρατήσει όλη την ομάδα Όθη. Εμένα γενικά για να το κλείσω, ο Όθη μου αρέσει πάρα πολύ σαν project έτσι όπως το διαχειρίζονται οι Σαμαράδες. Και έχεις ωραίο, έχεις και πολύ καλό προπονητή. Πολύ καλό προπονητή. Ναι, και εμένα μου αρέσει πολύ ο Σίμος και τον έχουν αποφορτήσει και από διάφορα πράγματα εκτός του αγωνιστικού χώρου. Δεν χρειάζεται να τα κάνει ο προπονητής. Δηλαδή έχει πίσω ανθρώπους και σκάουτερ και τεχνικούς διευθυντές κτλ. Που κάνουν όλη την υπόλοιπη δουλειά και αυτός μπαίνει μέσα, εκπαιδεύει τους παίκτες σε ένα πράγμα. Μπαίνουν μέσα, το παίζουν και παίξαμε και ωραία μπάλα νομίζω φέτος. Εμένα μου άρεσε πολύ ο Όφη. Έπαιξε καλή μπάλα πραγματικά. Κράτησε και όλη την ομάδα, δεν έφυγε κανένας ουσιαστικά από τους βασικούς τουλάχιστον. Είναι 20 παίκτες ίδιοι. Και ωραία. Ανανέωσαν και τα συμβόλαια, πλήγουν του χρόνου.
Μαρινάκη, Κοροβέση, Τσιλιανίδη, Σωτηρίου, δηλαδή έχουν ανανεώσει όλοι. Είναι, έχει πλάνο τριετίας. Ο Σωτηρίου εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Σωτηρίου, ο τερματοφυλάκας, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν το χωνεύει στον Όφη. Όχι, δεν το χωνεύω στον Όφη, ναι. Η αλήθεια είναι, ναι. Το πάει μία. Ε? Γιατί? Τον Όφη γιατί το χωνεύει. Από τις β' εθνικές τότε και τα λοιπά. Όχι, όχι, γιατί είναι γενικότερα φύλλα προσκύμενα στον ΠΑΟ και δεν τους γουστάρω, να σου πω την αλήθεια. Και γενικά είναι πολύ ψευτόμαγκες οι κριτικοί, έτσι πιστεύω. Όχι, 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 προσβόλα είναι αυτή. Α, είναι σε γενικό θέμα κουλτούρας Κρήτης. Όχι, όχι, δεν... Κοίτα, φαντάρος όταν ήμουν εκεί ιδιαίτερα στη Θήβα, ο καλύτερος μου φίλος κριτικός ήταν. Αλλά γενικά τους θεωρώ λίγο πολύ δίθεν τους κριτικούς. Και αυτά με τα πιστόλια και αυτά δεν τα ακουστάω να σου πω. Κάτσε, καλά είναι η κριτική, η αρσενική είναι. Καλά, δεν είπα ότι είναι όλοι ρε φίλε, εντάξει. Αλλά βέβαια η Ηράκλειο δεν είναι έτσι. Η Ηράκλειο είναι πιο light η κατάσταση. Εντάξει, παντού έχει τους περίεργους. Και ο Χρήστος κριτικός είναι. Κριτικός είναι. Ο Χρήστος, ο φίλος μου. Ο λογιστής κριτικός είναι. Ναι. Ναι, ναι. Και το, ναι. Ναι. Από εκεί του άρεσε το ροζ, το, ωραία, αυτό. Το χρώμα. Και ο Ατρόμητος πήρε και αυτός τον Κάνατη τώρα και πήρε και τον Γιαννιώτη. Πήρε τον Κάνατη ο Ατρόμητος. Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, βγήκε ο Γιάννης και μας το είπε. Πήραν και τον Γιαννιώτη. Ναι. Αρχίζω να μπαστιάζω και σου και ο Γιάννης. Άντε, εκπομπή έκανες, ρε. Έγινε. Άντε. Μου λέει ο Θανάσης. Τα φιλιά μας στο Περού. Τα φιλιά μας στο Μακεδόν Περού. Γεια σου, Αντώνα. Να σε ακούμε, ρε. Και όντως πρέπει να έχει δίκιο. Φαίνεται σαν ΠΑΟΚ, μου λέει Ζάχο, γιατί είναι ΠΑΚ. Δηλαδή το όμικρον, το ΣΥ το περνάμε σαν όμικρον, κατάλαβες. Ποιος το λέει αυτό? Ο φίλος ο Θανάσης. Θανάση, ΠΑΚ είναι μάρκα μπαταρία. Ναι, ρε, ΣΥ, το ΣΥ σου λέει ΠΣΥ, το ΣΥ και από εδώ αν το δεις σαν ΠΑΟΚ φαίνεται. Δίκιο έχει. Σιγά μην γράφει και θύρα 4 από κάτω. Άρης πάντως δεν γράφει. Δεν γράφει, Άρης, όχι. Η αλήθεια είναι δεν γράφει. Πάλι καλά που το παραδέχεστε αυτό. Γράφει. Αφού είναι αυτά είναι τα πανού, να το ρε, ΠΑΚ είναι. Καλά το λέει. Να το. ΠΑΚ είναι. Ναι, βρε, απλά το ΣΕ είναι πολυμένο στο. Και φαίνεται σαν όμικρο. Σαν ΠΑΟΚ. Λέω κι εγώ, μπας και τρολάρουμε τίποτα. Τι έκανε, ΠΑΟΚ με χόρτο, σε βλέπω σαν την Πόρτο. Καλά, σαν την Πόρτο. Αυτή είναι και η Πορτογάλη περισσότερη τη Γουλφ, να ξέρεις, έτσι. Ναι. Και ο προπονητή Πορτογάλο. Να πούμε στο 42, Γουλφ Ολυμπιακό 1-0. Κάτσε να δω και το άλλο πόσο είναι. Με ηλίθιο πέναλτι του τερματοφύλακα Allen. Του Ολυμπιακού Άλεν, επάνω στο Ποντένσε. 0-0 είναι η Βασιλεία στο. Έτσι, να πούμε. Ακυρωθέν γκολ του Ολυμπιακού. Μιλάμε για. Μπορεί να είναι και ένα χιλιοστό. Ήταν μια τρέχα offside. Το offside, ένα χιλιοστό να είναι, αλλά ήταν offside. Οπότε ακυρώθηκε το γκολ και έχει χάσει δύο ευκαιριάρες ο Ολυμπιακός. Με Τσιμίκα. Και οι άλλοι χάσαν. Με Τσιμίκα και με Σισε. Δεν το βλέπει εσύ, εγώ από δεν το βλέπω. Τι είναι, εγώ να βλέπω ότι ο Ολυμπιακός παίζει καλύτερα από την Γκουλς. Ναι. Εγώ αυτό βλέπω. Και θες να προκριθεί έτσι. Φίλε, εγώ ότι. Εντάξει, μπορεί να έχω 600 υπερμετροπία και 200 πρεσβειοπία και αστιγματισμό και λίγο μοιοπία. Τον ψεύτη. Παιδιά στον γκολ. Στο πέναλτι. Στο πέναλτι. Στο πέναλτι τρία δάχτυλα στραμπούληξε για να πατήσει τον κουμπί. Στο στραμπούληξε τρία δάχτυλα. Δεν μπορούσε να βρει το κουμπί. Ανέβασε άλλο ποντοσύμπαντο. Γρήγορα, γρήγορα το πέναλτι. Διάλειμμα. 1-0 Ολυμπιακός χάνει στο 41ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. 4 λεπτά καθυστερήσεις. Είναι και η τελευταία φάση. Υπάρχει ένα τραυματισμός. Έχει διακοπεί το μάτς. Τον έχει ρίξει μια κεφαλιά ο Μπάτον. Το ρίμαξε. Λοιπόν, πάμε λίγο στη γραμμή. Πάμε λίγο στη γραμμή. Περιμένει ο φίλος. Λοιπόν, άλλα 10 λεπτάκια μένουν. Μία γραμμή αυτή που έχουμε και μία ακόμα. Άμα θέλει κάποιος φίλος, εδώ θα είμαστε. 23, 10, 2, 87 και 3 οχταράκια. Καλησπέρα. Έλα, Τάσο, sorry που ξαναπέρνω, ρε, χρούσιμο. Έλα, λοιπόν, αυτό. 10 δευτερόλεπτα. Ναι, δεν πειράζει, είπες εντάξει. Ότι... Ναι. Αλλά... Είπες πριν ότι δεν σιγά μη γράφει και Άρης εκεί πέρα που βλέπατε, ναι. Που νόμιζα ότι δεν γράφει. Είπα Άρης δεν γράφει, λέω πάντως. Ναι. Λοιπόν, άκου να σου πω. Δεν ξέρω στο Μολυνό άμα δεν γράφει Άρης. Πάντως εγώ χρόνια τώρα που έβλεπα τον Άρη, τέλος πάντων τις χρονιές που έπαιζε Β' Εθνική, το γήπεδο της Καστοριάς απέναντι δείχνει τηλεόραση, φίλοι, στο τείχο έγραφε Άρης πάντως. Στο γήπεδο της Καστοριάς. Τεράστια επιτυχία, ρε φίλε. Τεράστια επιτυχία, ρε φίλε. Να το βγάζει φωτογραφία, να το κάνει κοινοποίηση στο Facebook. Δεν κάνω τέτοια παπαριά, δεν κάνω. Εντάξει, γιατί ρε, εντάξει. Ω, Facebook και τέτοια δεν είναι. Δεν έχει Facebook, δεν έχει. Έχω, αλλά δεν ασχολούμαι τόσο. Εντάξει, χαβαλετάκο θα κάνει. Για να δούμε τι θα κάνει. Παιδιά, καλό βράδυ. Να σε γεια σου, ρε Χριστό. Ποιο όμως το που λέμε που μου έγραψε ο Κοσμάς, το χέρι δεν δίνει offside, το χέρι δίνει offside. Πώς δεν δίνει? Μόνο το χέρι. Το χέρι έδωσε offside, τον αγκώνα. Ναι. Τι το πόδι.
Είναι κάποια πράγματα πραγματικά δεν τα ξέρουμε. Και ούτε να, καν... το έδειξε, το έδειξε. Ναι, άκουσα με. Είναι ούτε καν αυτοί που κάνουν τις φάσεις. Οι καθηγητές διαιτησίας και καλά. Ο ένας λέει το ένα, ο ένας λέει το άλλο. Αυτός παίχτης είναι. Αυτός ο προπονητής Γούλσερ. Α, είπα και εγώ. Είναι σαν τον Πάτερ Φαμίλια, είναι σαν Πάτερ. Σαν τον Κουσταντάρα που γύρισε από το ναυάγιο. Είδες και τώρα σου λέω, έγραψε ο κόσμος κι άλλος φίλος μου το είχε γράψει. Κι όμως εδώ δίνει offside το χέρι. Το πόδι είναι πίσω. Το χέρι δίνει offside. Τι μόνο το πόδι. Το χέρι εδώ στο offside. Το χέρι εδώ. Τον αγώνα. Καλά το είδα, το έγραψε ένας φίλος στο Facebook. Ο αγώνας του ήταν offside. Άρα μετράει όλα τα μέρη του σώμα. Εγώ το πέναλτι πάντως δεν θα το έδινα αυτό. Τώρα που το έδειξε τόσες φορές, δηλαδή στην Αγγλία, αυτό δεν είναι πέναλτι. Εντάξει, τσιμπάει, το σκουντάει λίγο άλλο. Πάντως και αυτό εδώ τώρα είναι. Δηλαδή το offside τώρα που δίνει, άσχετα ότι δεν κουστάραμε τον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι κατάντια για το ποδόσφαιρο να είσαι ότι offside. Είναι κατάντια πραγματικά. Δηλαδή, σκέψου τώρα να παίζει ο Άρης ή ο Πάουκ. Τι να σε δίκιο έχει, δίκιο έχει, αλλά να σου πω κάτι. Μπορεί να έχει αδικήσει ο Ολυμπιακός εκατοντάδες φορές ομάδες κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι offside. Μπορεί να το δίνει offside όμως και χωρίς το τέτοιο, ξέρεις. Χωρίς το VAR. Και χωρίς το VAR. Εγώ έτσι. Για να δούμε την τελευταία φάση, περίμενε. Τελευταία φάση του χρόνου, στημένο για την Γουλς. Θα σου πω, πες το από εκεί, κάνει τα στημένα ο Ματίγια συνήθως. Εκεί κάνει μια λόμπα προς το πέναλτι. Πολύ μπροστά. Για να καταλάβω. Ούτε ένας δεν πήδηξε. Μόνο το Χιμένε φέρνει. Κόντρα στον Νέβες. Έλα Ραμπί. Έλα το σφίριξε. Με μία ο Γκυγέρμε. Μασούρας από δεξιά. Φάση, τον έκλεισε ο Ποντένσε, γύρισε προς τα πίσω. Έλα το σφίριξε. Ο Μάρ δεν πήρε. Δεν το σφίριξε ακόμη. Για να βγει η κόντρα. 8 λεπτό. Μόνο. Των καθυστερήσεων στο πρώτο μέρος. Τέσσερα έχει διέξει το μεταξύ. Αλλά είχε τραυματισμό. Ο δεν σφυρίζει ακόμη. Καλή κεφαλιά έριξε. Μπουχαλάκης. Το θέλω να κρατήσω ένα 0 Ολυμπιακός βλέπω. Τσιμίκας. Τώρα σφυρίζει ο Μαρτσίνιακ. Μαρτσίνιακ. 1-0. Κάτσε να δω και το άλλο. Νομίζω είναι κουλούρια η Βασιλεία. Για να το δώσουμε πριν φύγουμε κι εμείς. Βασιλεία με Άιντρακτ Φραγκφούρτης. Ναι, κουλούρια. Κουλούρια και 1-0 ο Eagles στον Ολυμπιακό. Άρα όσον αφορά τον Ολυμπιακό είναι ακόμη ανοιχτά. Το άλλο με 3-0 το πρώτο μάτς είναι λίγο δύσκολο. Εγώ νομίζω ένα γκολ θα το βάλει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή η γκολ θα γίνει, αλλά δεν ξέρω αν θα βάλει άλλο Eagles. Για να δούμε τι θα δούμε. Αν βάλει ένα γκολ, ιδιαίτερα αν ισοφαρίσει, γίνεται πρώτον και ψυχολογία και όχι μόνο η ψυχολογία. Μετά με ένα δεύτερο γκολ πρέπει να φάει 3 γκολ, έτσι. Γιατί στο 2-2 περνάει ο Ολυμπιακός. Ναι. Αυτό είναι πιο πολύ το ψυχολογικό. Λοιπόν, αύριο να πούμε ότι υπάρχει η ματς του ΠΑΟΚ, 7:30 το απόγευμα. Το δείχνει το συνδρομητικό. Να ξέρετε ότι δεν θα το δείξει το ΠΑΟΚ TV. Εφόσον βρέθηκαν και πήγαν όλα καλά, δεν υπάρχει άλλο κρούσμα κορονοϊού στην ομάδα του ΠΑΟΚ. 2 ήταν. Γίνανε όλα τα τεστ. Το δεύτερο δεν είπαν ποιος είναι, έτσι. Δεν είπαν, νομίζω ότι σέβονται την ιδιωτικότητα. Αν θέλει να το κοινοποιήσει κάποιος. Δηλαδή ο Στοχ βγήκε και το είπε. Ναι. Και εγώ πραγματικά δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Γιατί δεν ενδιαφέρθηκα να μάθω. Αν ενδιαφέρομαι, θα μάθω. Δεν βγήκε, νομίζω. Δεν με αφορά. Δεν με αφορά το θέμα. Σέβομαι την ιδιωτικότητα του καθενός. Αν θέλει να το πει, ας το πει. Τώρα, όσον αφορά το PAOK TV, αρκετές καινοτομίες γίνονται για την επόμενη χρονιά. Προσπαθούν να κάνουν πολλά περισσότερα πράγματα για να μπορεί ο συνδρομητής να μπαίνει πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή να μην κάνει το locking, να μην βάζει κωδικούς γραφές συνεχόμενα κτλ. Θα γίνει πολύ πιο απλοποιημένο το σύστημα. Βέβαια, συνεργασία με μια πολύ μεγάλη εταιρεία, με την Amazon είναι το PAOK TV. Και νομίζω ότι θα υπάρχει πολύ πιο βελτιωμένη κατάσταση, γιατί θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος σίγουρος για να έχουν έσοδα και οικονομικά ωφέλη οι ομάδες μας είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα που θα έχουν για την επόμενη χρονιά. Γιατί θεωρώ ότι πιστεύω ότι μέχρι το Σαργίες 21 το minimum θα απαγορεύσουν τον κόσμο να πηγαίνει στα γήπεδα. Δεν ξέρουμε αν θα εκδοθούν και διαρκείας και πώς θα γίνουν τα διαρκείας, αν θα επιτρέψουν κόσμο κτλ. Θα τα δούμε τον επόμενο μήνα θεωρητικά προφανώς. Ο Άρης έβγαλε διαρκείας, έτσι. Πουλάει διαρκείας ο Άρης. Πώς θα πάνε να πάρει διαρκείας, δε φίλε, άμα δεν ξέρω. Ήδη αρκετή. Άλλο αυτό. Εντάξει, για οικονομική ενίσχυση ναι, αλλά ένας που θέλει να πάρει το παιδί του να πάει και να κάνει και να δείχνει. Μήτρο στα δάχτυλά σου, ρε. Μήτρο, σε πάνω πιτόγυρο. Αναθεμάσαι. Είναι ναι. Η δύναμη συνήθεια είναι αυτή. Ναι, κατασάκι μου, αλλά δεν κάνει τώρα. Τώρα με το βρωμοκορονοϊό αυτό, ιδίως δηλαδή στο στόμα και στη μύτη, τίποτα δεν βάζουμε. Έχω ρίξει 8 κιλά τέτοιο. Δεν έχει σημασία. Τι δεν έχει σημασία.
Ναι. Και κροκόδιλο, κροκόδιλο να έχει στα χέρια και πεθάνει από το αντισηπτικό. Πάμε να πάρουμε το τελευταίο φίλο. Πάμε. Καλησπέρα. Πασχάλη Ολυμπιακάρα. Να το. Γεια σου, Πασχάλη. Το πρώτο το αναγνωρίζω που είπε, το δεύτερο άκυρο. Πάντως ένα λεπτό, Πασχάλη, να σου πω ότι σήμερα και ο Τάσος υποστηρίζει τον Ολυμπιακό. Το είπε και στην αρχή. Δεν υποστηρίζει τον Ολυμπιακό. Τι κάνεις. Είπα ότι θα είναι καλό να περάσει ο Ολυμπιακός για τη δική μου την ομάδα. Ναι, άρα τι. Τώρα τον υποστηρίζει να περάσει. Αυτό θεωρώ. Να σου πούνε στο χέρι σου να περάσει ή όχι. Θες να περάσει. Να περάσει. Αυτό δεν θα πανηγυρίσω κιόλα. Δεν είπα θα πανηγυρίσω. Εγώ είπα το λόγο και πάντα τεκμηριώνω αυτό που λέω. Αν είναι. Και να ωφεληθεί η ομάδα, να ωφεληθεί η ομάδα μου και τον επόμενο χρόνο ή οποιαδήποτε τέλος πάντων άλλη ελληνική ομάδα, γιατί όχι. Δεν θα με χαλάσει. Αυτό είναι το υγιές, ότι πρέπει να υποστηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες όταν παίζουν με κάποιον στο εξωτερικό. Ναι. Α, διαφωνώ εγώ. Λοιπόν, τι διαφωνείς? Διαφωνώ, γιατί είμαι υποχρεωμένος να υποστηρίξω την ελληνική ομάδα, για ποιο λόγο? Γιατί θέλουνε ρε παλικά, γι' αυτό. Καλά, εντάξει, τώρα δεν πολεμάμε με Τούρκους, Πασχάλη. Εγώ παρόλο που. Μπάλα παίζουμε, δεν πολεμάμε με τους Τούρκους. Δεν προδίδω τη χώρα μου αν υποστηρίζω όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, με την Τωρίνο. Υποστηρίζω την Τωρίνο, προδίδω τη χώρα μου. Μην τρελαθούμε κιόλας. Εν πάση περιπτώσει. Κοίταξε τώρα, Πασχάλη, ο Ζάχος δεν έχει φτιάσει στο επίπεδο του οπαδού του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, που κάνουν πρωταθλητισμό, που παίρνουν κύπελα, double πρωταθλήματα και τέτοια. Είναι λίγο πίσω το παιδί ακόμα στο σκεπτικό αυτό. Εντάξει, εγώ το εύχομαι να το αισθανθεί κάποια στιγμή, εν ζωή, να το ζήσει. Αν έχω ομάδα, να πάρω το πρωτάθλημα και να παίξω. Τι θα πει να βγω δεύτερος για κάτι. Έχω ομάδα, πάρω το πρωτάθλημα να παίξω ομίλους. Ναι. Και τότε, γιατί ανέβηκες από τη Β' Εθνική με goal offside του Βελόνη και καθυστερήσεις κάτω. Άσε ρε φίλε τώρα να έχεις ομάδα. Να μιλήσω κι εγώ. Αν νόμιζα ήθελες να μας ακούσεις. Έλα, πα. Άμα ήταν ζαγούδο. Θα φεύγω από το ραδιόφωνο. Έχεις λοιπόν, δίκιο Πασχάλη, συγγνώμη. Παρόλο ο Ολυμπιακός έμαθα κάποιο όνομα, δεν θα το πω, για το δεύτερο κουλί, το κρούσμα και στεναχωρήθηκε γιατί είναι καλό παιδί και καλός παίκτης. Ναι. Καλά. Αν είναι. Κορονοϊό έχει, δεν θα πεθάνει ο άνθρωπος, εντάξει. Καλά, εδώ γλίτσε ο Μαρινάκης, αφήνε. Γλίτσε ο Μαρινάκης. Δεν το ξέρουμε. Όσο για σένα, Ζάχο, ναι. Που το έχω μαζεμένα. Εμένα μετά είσαι μαζεμένη. Ναι. Από περισσότερες εκπομπές. Γιατί επειδή έχεις ένα μικρόφωνο στα χέρια σου, ναι. Θέλεις να κάνεις κουμάντο στα λεφτά που βάζει ο άλλος. Εγώ θέλω και να κάνω... Για πες, τι είπα, για πες μου. Ναι, και χθες και προχθές. Για πες μου λίγο. Και άκουγα ότι για τον πρόεδρο του μπάσκετ που έβαλε είπε 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Και θέλεις εσύ ναι. Να δεις αν φεύγοντας ναι. Ήταν η μία ή η άλλη. Λοιπόν. Όχι, αν έβαλε 1,5 εκατομμύριο πρέπει τα χρέη από 4,5 που ήταν όταν ανέλαβε να είναι 3. Τα χρέη είναι 4,5. Τι κουμάντο να κάνω εγώ στα τέτοια, δεν έβαλε φράγκο. Γιατί εσύ έχεις βάλει κανένα φράγκο μέχρι εγώ τώρα. Εγώ δεν είμαι μεγάλο μέτοχος, ΠΑΕ. Μεγάλο μέτοχος ήταν αυτός. Εγώ δεν είμαι μεγάλο μέτοχος, Πασχαλή. Λοιπόν, ανοίγουμε ένα μαγαζί. Ναι. Ανοίγουμε ένα μαγαζί, εντάξει. Ναι. Βάζουμε κάποια λεφτά για να ανοίξουμε ναι. Και το μαγαζί δεν πάει καλά και κλείνει. Πρέπει να μας πάρουν το κεφάλι. Όχι, φίλε, όχι, δεν τα λες καλά. Όταν παίρνουμε το μαγαζί, πήρε το μαγαζί, είχε κάποια χρέη ναι. Το μαγαζί, δεν το πήρε μηδέν. Χρέη είχε το μαγαζί. Εντάξει, ναι. Και είπε εγώ τα χρέη, εγώ δεν είπα ότι θα τα μηδενίσω. Είπε ότι εγώ τα χρέη θα προσπαθήσω και θα τα πάω σε ένα επίπεδο εκεί που μπορώ. Δεν τα πήγε όμως. Δεν προσπάθησε, Πασχάλη. Πασχάλη, 2,5 εκατομμύρια ευρώ είπε ότι έβαλε Πασχάλη. Και τα χρέη μας λέει. Ω, δεν έβαλε φράγκο. Δεν το είπα εγώ, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη είπε. 4,5 εκατομμύρια είναι τα χρέη. 4,5 ήταν όταν τα πήρε. Και έμειναν 4,5. Πού τα έβαλε τα 2,5. Στον μπάτζετ. Πού τα έβαλε τα 2,5. Οι παίκτες που ήρθανε. Οι παίκτες που ναι, ήρθανε ναι. Ή τα παιχνίδια που έκανε στο εξωτερικό. Ποιο παιχνίδι έκανε στο εξωτερικό? Τα έξοδα που έκανε για να πάνε η ομάδα να παίξει. Ο Άρης είχε μηδέν έσοδα, είχε ο Άρης. Δεν είχε λοιπόν, πολλά έσοδα, αλλά είχε μηδέν. Δεν είχε έσοδα ο Άρης. Τι είχε? Λοιπόν, επειδή έχω κάνει διοίκηση, τα έξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Σωστό είναι. Δεν μπορούμε. Εντάξει, δεν ναι. Μπορούμε εμείς από έξω
να ξέρουμε πόσα είναι τα έξοδα. Πολύ σωστά. Εφόσον. Μα εγώ δεν. Περίμενε, Πασκάλη, γιατί μου έκανε μία επίθεση. Έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι σα επιθέσει θέση. Θέλεις, όχι, αλλά θα απαντήσω. Εγώ δεν ζήτησα ούτε το έβαλε τέτοιο. Λέω. Θέλω διαφάνεια, διάβγεια. Θέλω να μα πει ο ερασιτέχνης και ο ίδιο ο κύριο Γουλιέλμο που ήταν μεγαλομέτωχο. Κύριε, εγώ πήρα αυτή την ΚΑΕ, αυτή την ανώνυμη εταιρεία. Όταν την πήρα, είχε 4,1 ευρώ χρέη. Οι χρήσεις μου οι δύο, οι ομάδες στις δύο χρονιές ήταν 3 ευρώ έξοδα, είχα αυτά τα έσοδα και αφήνω αυτό το ταμείο. Αυτός είπε ότι έβαλε 2,5 εκατομμύρια, τα χρέη παρέμειναν ίδια, ο Άρης δύο χρονιές κινδύνεψε να πέσει, έτσι, σώθηκε και τα χρέη παρέμειναν ίδια, μην πω και αυξήθηκαν. Δεν βγαίνουν τα μαθηματικά. Αυτό είπε. Τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Ο Σαββίδης έβαλε 150 εκατομμύρια. Ναι. Και αυτή τη στιγμή είναι μία ή άλλη. Εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει ο Σαββίδης, κάνει φίλο μου. Για τον Άρη μιλάω, δεν με ενδιαφέρει ο Σαββίδης. Εντάξει, όχι. Κοίτα όμως, Πασχαλή. Πασχαλή, ναι. Κοίτα λίγο ο Σαββίδης όμως και πόσες επιχειρήσεις πήρε. Και πόσες δουλειές πήρε και πόσα ΜΜΕ πήρε. Εγώ την κοροϊδία δεν μπορώ. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε. Ούτε είπα ότι δεν έβαλε, ζήτησα. Μπορεί να τα έβαλε. Εγώ έπαθα μία μικροέκρηξη μπουγάτσα από τη στιγμή που άκουσα τον πρόεδρο του ΑΣ. Και αυτή τη στιγμή αυτός που ηγείται της ΚΑΕ, τον κύριο Αρβανίτη, να λέει ότι τα χρέη παρέμειναν τα ίδια. Πώς γίνεται να παρέμειναν τα ίδια τα χρέη. Να κάνω μια διάκριτη ερώτηση, αν θέλεις να απαντάς. Ναι. Είσαι μέλος του ΑΣ. Όχι, δεν είμαι. Ούτε πρόκειται να γίνω ποτέ. Λοιπόν, άμα ήσουν μέλος του ΑΣ, τι θα γινόταν να μπορούσα, μέλος. Θα μπορούσες άνετα, ναι, να πας και να πεις θέλω. Όχι. Τι να θέλω. Θα μπορούσε να πάει στα γραφεία και να πει σαν μέλος του ΑΣ, ναι, θα ήθελα έναν απολογισμό εισόδων εξόδων. Δεν νομίζω. Όχι, επειδή σου λέω, ήμουν διοικητικός. Ωραία, okay. Και τα ξέρω καλά τα πράγματα. Τώρα ξέρεις τι κάνεις. Ναι. Είναι σαν όχι, κάποιον. Δεν επιμένω. Ναι. Σε κάτι που δεν ξέρω δεν επιμένω. Το δέχομαι. Είναι σαν κάποιον που δεν πάει να ψηφίσει. Ναι. Και μετά κατηγοράει το κόμμα που κυβερνάει. Όχι, φίλε. Κάνεις λάθος. Διαφάνεια ζητάω. Το αυτονόητο ζητάω. Δεν ζητάω το παράλογο. Αυτό έπρεπε να γίνει από μόνο του. Χωρίς να το ζητήσει ο Ζάχος. Ποια στιγμή. Πήρε μια ομάδα και την αφήνει. Τι είναι να τελειώσω. Να τελειώσει. Από τη στιγμή που δεν δίνεις εσύ προσωπικά 20 ευρώ το χρόνο, ναι, να γίνεις μέλος του ΑΣ. Δεν έχει δικαίωμα να μιλάς για κάποιον. Μπορεί να δίνει παράδοση στο διαρκέ. Έχω δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ στον μπάσκετ. Τι λες, ρε φίλε, σοβαρά μιλάς. Πλάκα μας κάνεις. Δεν θα έχω εγώ τέτοιο. Τρέχω 40 χρόνια στον μπάσκετ. Δεν θα έχω εγώ τέτοιο επειδή δεν έγινα στο ΑΣ. Τι είναι αυτά που λες, σοβαρά μιλάς. Έδωσε 1 εκατομμύριο στον μπάσκετ. Ναι, φυσικά. Που λέει ο λόγο. Μπορεί να το αποδείξεις. Εντάξει, δεν συνεννοούμαστε. Εντάξει, Πασχάλη, οκ, έγινε. Όχι, γιατί κάποιοι λέγανε. Τι παλαιότερα λέμε για τον Καρυπίδη. Ναι, κλείσε με αυτό γιατί περάσαμε 5 λεπτά. Ναι, πες. Λοιπόν, λέγανε για τον Καρυπίδη τι πρόεδρος και λοιπά και εμείς θα θέλαμε κάποιον σαν του Σαββίδη και τώρα που κάνει κινήσεις σωστές ο Καρυπίδης. Ναι. Λοιπόν, όλοι από τους 10 που κατηγορούσαν, ναι, οι 9,5 βγαίνουν και λένε άλλο αυτό. Ο μεγάλος. Μακάρι να ήταν. Όχι ότι ο κύριος Καρυπίδης είναι αυτό που θέλουμε για τη θέση του Προέδρου όσον αφορά το οικονομικό στοιχείο, εννοώ, έτσι, την οικονομική δυνατότητα. Μακάρι να ήταν ο κύριος Γουλιέλμος να ήταν Καρυπίδης. Να έβαζε, γιατί έχει βάλει λεφτά. Τι να κάνουμε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κόπη στο Λίμπερο. Ρε Πασχάλη, εγώ δεν είπα το τι να κάνουμε έγκυται στο ότι είπε ότι έβαλε 2,5 εκατομμύρια. Να μας έβαλε. Έβαλε, εντάξει. Έγινε. Να σε καλά, Πασχάλη. Okay, να σε καλά. Πασχάλη, τα παραστατικά των 2,5 εκατομμυρίων. Ζητάω τίποτα παράλογο. Ζήτα τα. Okay. Θα τα δώσουνε. Okay, σίγουρα. Ζήτα τα. Καλό βράδυ. Και αν δεν τα δώσουνε, τότε βγες και πες ό,τι κουστάρεις. Αλλά πρέπει πρώτα να ζητήσεις. Να σε καλά, Πασχάλη. Έγινε, Πασχάλη. Καλό βράδυ. Πάντως αυτό, δώσε με ένα λεπτό. Αυτό. Αυτό που είπε λίγο τώρα, ειδικά στο τέλος, αλλιώς το άρχισε. Αλλιώς το πήγε στη μέση, αλλιώς το τελείωσε. Αυτό το ότι πρόσεξε. Πήρες διαρκείας. Το έχουμε στον Άρη αυτό. Αν και δεν είναι αριανός ο Πασχάλης.
Πήρες διαρκές. Όχι, εσύ πήρες διαρκές. Όχι, άλλο. Όχι, άκου, θα καταλάβεις θα πω. Πήρες διαρκές. Όχι, τι μιλάς. Αν δεν πάρω διαρκές, δηλαδή, άμα πάρω διαρκές μπορώ να μιλάω και είναι σωστό αυτό που λέω. Αν δεν Λακία πάρω... είναι αυτό. Ναι, άμα πάρω διαρκείας, ό,τι και να πω είναι σωστό. Μεγαλύτερη χαζομάρα δεν έχει από αυτό. Αν δεν πάρω διαρκείας, δεν μπορώ να μιλάω. Σαν τους άλλους που λέει εκδρομές πήγες την ομάδα. Α, μπράβο, αυτό είναι το άλλο. Τι σημασία έχει. Δηλαδή, άμα δεν πήγες εκδρομές, δεν αγαπάς την ομάδα. Εγώ δεν έχω κρυφτεί εδώ πέρα, Τάσο, πρόσεξε. Δεν έχω κρυφτεί. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε, έχουμε τελειώσει. Ναι, ναι, δώστε μας δύο λεπτά, παιδιά. Είναι σημαντικό αυτό και αυτό και καθόμαστε έτσι. Πήγες στη Γάμα Εθνική με τον Άρη. Όχι, δεν πήγα σε Γάμα. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν πήγα σε Γάμα στη Γάμα Εθνική. Τις άλλες δύο φορές πέσαμε πήγα. Τώρα δεν πήγα σε κανένα. Δεν μπορώ να μιλήσω εγώ. Δηλαδή κάποιος που πήγε στη Β' και στη Γάμα Εθνική τώρα με τον Άρη. Και εγώ που τρέχω 40 χρόνια δεν μπορώ να μιλήσω και μιλήσει αυτός που πήγε 2 χρόνια. Φοβερή λογική. Πήρες διαρκείας. Μπορείς να μιλάς. Δεν πήρες, δεν μπορείς να μιλάς. Τι είναι αυτά, ρε. Λοιπόν. Είσαι σοβαρή, είστε, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Πασχάλης Ολυμπιακάρα. Δεν λέω για τον Πασχάλη και για την αδειανό μας, λέω. Που μιλούσε 10 λεπτά για τον Άρη. Πασχάλης Ολυμπιακάρα. Με πήρε από τα μούτρα. Που μιλούσε 10 λεπτά για τον Άρη. Πόσο πιο μεγάλη απόδειξη να υπάρξει live ζωντανά ότι οι σχέσεις μεταξύ Ολυμπιακού και Άρη είναι άριστες έως εξαιρετικές. Πασχάλης Ολυμπιακάρα που μιλούσε 10 λεπτά για τον Άρη. Και τσατίστηκε για τον Γουλιέλμο Τέλο. Και τσατίστηκε και έρεγε έσταζε μέλη για τον Καρυπίδη. Ο Πασχάλης Ολυμπιακάρα που είναι Καριανάρα τελικά. Και ο Αντώνης στο Περού που είναι ΠΑΟ και Όφη. Ναι. Και μιλούσε, ενώ είναι Όφη, μιλούσε για τον ΠΑΟ συνέχεια. Άρα πολύ διοξυσία εκεί πέρα. Ωραίος. Ένα-ένα. Δεν θα διαφωνήσω τώρα. Να σου πω όχι. Θα πάμε 6 ώρα το πρωί κατευθείαν στη δουλειά. Ωραία. Όχι, μ' αρέσει να πει. Έχει τηλέφωνο, όχι τίποτα άλλο. Έχει να πάρω και τα τηλέφωνα τώρα. Χτυπάνε 4 γραμμές. Χθες φύγαμε 12.30. Άμα τα πάρει, θα φύγουμε μία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλους τους καλούς φίλους και φίλες για την ακρόαση, για την συμμετοχή και σήμερα. Εδώ στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλινγκ και Τάσο Τρέγια. Συντροφιά παρέτσια ήμασταν για 2 ώρες και 10 λεπτά πλέον. Αύριο πάλι στις λίγο κάτι παραπάνω από τις 9.30, έτσι, γιατί είναι το μάτς του ΠΑΟΚ. 9.30 τελείωσε το μάτς. Εντάξει, γύρω στις 10 θα ξεκινήσει. Μετά ο Ζάχος θα λείπει, το δίνουμε ρεπό γιατί θα παίζει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα τα πούμε εμείς λίγο μετά τις 10 πρώτα θέσεις, γιατί να είμαστε όλοι. Από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Auf Wiedersehen. Καλό βράδυ.